my heart is breaking. And stranger still, my self-control I can't rely on anymore. New times surprise my world, it's changing. Within this frame, an ocean swells. Behind the smile, I know it well. Προσπαθούμε να σας αποκοιμήσουμε με τη μουσική, αλλά δεν βλέπω να τα καταφέρνουμε. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα, τι κάνετε. Τρίτη έχουμε σήμερα, 15 του μηνός. 15. Σιγά-σιγά τσούκου-τσούκου τον αγώνουμε το χειμώνα. Ναι. Έτσι, δηλαδή, τι είναι, τώρα πέρασε ο Δεκέμβρης. Γενάρης, Φλεβάρης. Ο Φλεβάρης είναι πολύ κρίσιμος μήνας. Να φύγει και αυτός που είναι άγριος μήνας, ο Φλεβάρης, κρύου τουλάχιστον. Ναι. Το λέω σε σχέση με τα πετρέλαια και όλα αυτά, γιατί θα δείτε και στοιχεία σήμερα για το πετρελάκι. Για το ρώτησε το στον Άρα. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Δεν πάνε καλά τα πράγματα, αλλά λέει βιάζεσαι. Τι βιαζόμαστε, λέει ακόμα Γενάρη είναι. Ο Στουρνάρα, παιδί μου, παρακαλάει να κάνει κρύο. Ναι. Να κάνει μείον 5, μείον 10. Τρίβει τα χέρια του. Σου λέει, θα σου λέει πού θα πάει, ρε παιδί μου, θα πουλήσει ό,τι έχει και δεν έχει, να πάρει πετρέλαιο. Παρακαλάει, δεν έχουν φτάσει. Λάθος, βέβαια. Θέλω να πω στο Στουρνάρα. Λάθος, διότι στην πραγματικότητα θα κάψει ό,τι έχει και δεν έχει. Θα κάψει ό,τι έχει. Δεν θα πάρει. Τέλο μπορεί να κάψει και εσένα όμω. Αυτό είναι το κακό. Δεν το έχει σκεφτεί ο πολιτικός. Ο πολιτικός δεν θα κάψει καρέκλα, τραπέζι, κάνα καναπέ, κάνα μπαολοντίβανο, ό,τι έχει σπίτι. Κάνα ρούχο, κάνα αυτό. Δεν ξέρω τι μπορεί να καεί και ο ίδιο. Λάθος. Μεγάλο λάθος. Τα ψηφίσανε χτες. Τελειώσαμε και με τις πράξεις στη Βουλή. Τα προαπαιτούμενα που λένε. Οριακά σε μερικές περιπτώσεις, με κάποιες δρομές στην κυβέρνηση. Κοίταξε, στα εργασιακά. Στα εργασιακά που καταψήφισε η Δημάρ με 151. Ξέφυγαν και κάτι από εδώ από εκεί. 151. Με 151. Οριακά του οριακού. Στο τσακ που λέμε. Πέρασε βέβαια, θα μου πεις. Η ιστορία θα γράψει ότι πέρασε. Αυτό, ναι. Με πολλή ένταση στη Βουλή. Πολύ σκληρές συγκρούσεις, παιδιά. Παραδώσατε τη χώρα, κατεβάσατε την ελληνική σημαία από την Ακρόπολη και την πύρο Τσολιάς και πήδηξε το τι έχουν ακουστεί, τι λέγεται. Και ταυτόχρονα κυριάρχησε και μέσα από την κουβέντα για τα οικονομικά. Αντί ρε, παιδί μου, σκεφτόμαι, έβλεπα τώρα χθες, ξέρετε. Εμείς βλέπουμε και από επαγγελματική διαστροφή και γιατί πρέπει να ξέρουμε. Αλλά σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, ότι αντί να. Έχω χρόνια να ακούσω στο ελληνικό κοινοβούλιο μια συζήτηση. Βέβαια δεν με πειράζει, να είναι και με πολύ υψηλού τόνου. Ναι. Δεν είναι και το θέμα μας. Αλλά να είναι μια συζήτηση ουσιαστική. Δηλαδή, να πει ο Στουρνάρας, ή να έλεγε ο κάθε Στουρνάρα, ξέρετε, παιδιά, αυτό το πρόγραμμα, τα φορολογικά. Και να έρθει και ο απέναντι και να του πει, όχι αυτό εκεί, βγάλ το και βάλε αυτό. Μες. Όχι αυτό εδώ, βγάλε το και βάλε το αυτό. Να έρθει και ο Τίτλος και να του πει: ξέρεις και βάλε και τούτο εδώ. Δηλαδή να γίνει μια συζήτηση για μέτρα που κάθε φορά που λαμβάνονται οι πολιτικοί έχουν την εντύπωση ότι δεν λαμβάνονται για την κοινωνία. Ακριβώς. Αλλά λαμβάνονται για τα κόμματα να μαλώνουν το ένα με το άλλο, ποιος έχει πιο περισσότερο δίκιο. Συνήθως αυτά έχουν, παιδιά, αποτέλεσμα στη ζωή των ανθρώπων. Έτσι είναι. Και βλέπετε την νερά που εξήλωνε η κυβέρνηση πάνω σε ένα πακέτο που τελικά δεν αποδίδει. Δηλαδή είδατε χθες τι έγινε, ας πούμε, το. Ναι. Πήρε πίσω το. Που θα έλεγε κανείς, ρε παιδιά, από αυτά τα μέτρα που είναι έτσι κι αλλιώς δυσάρεστα, ίσως αυτό που θα έπρεπε να κρατήσει θα ήταν αυτό. Αυτό, οι βάρκες. Ναι. Οι βάρκες. Ας σου λέει, γιατί λες, ρε παιδί μου, εντάξει. Αυτός που έχει. Κάπως τα φέρνει βόλτα. Κάπως μπορεί και το συντηρεί, γιατί για να συντηρήσει τώρα μια βάρκα από 6 μέτρα και πάνω, μετά τα 8-9 τρεσμό που γίνεται σκάφος, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να είσαι κάπως σε κάποια επιφάνεια οικονομική. Ναι, αλλά φάγανε όλο τον χρόνο στην κουβέντα. Και πήρε πίσω αυτό. Εντάξει, θα το φέρει βέβαια το Υπουργείο Ναυτιλίας. Δεν το πήρε πίσω. Θα πάει να αιτήσει ο τέλος. Πλεύσης. Πλεύσης, ας πούμε. Αλλά άφησε όλο το υπόλοιπο πακέτο. Δεν είδα όμως καμιά σύγκρουση για αυτά στη Βουλή. Όχι. Αυτό το γενικό που λένε, παιδιά, λέει ένα κομμάτι της αντιπολίτευσης. Παραδώσατε τη χώρα με το αγγλικό δίκαιο. Η χώρα πια δεν έχει. Αυτά είναι τρίχες κατσάρες. Συγκεκριμένα πράγματα μπορεί να μας πει. Και ο μεν και ο δεν. Ακριβώς. Ναι. Τι πρέπει να γίνει με τη φορολογία, σε ποιους τομείς, πώς πρέπει να είναι πιο δίκαια, τι πρέπει να γίνει με τους μισθούς, τι πρέπει να γίνει με τα εργασιακά. Είδατε, χθες ψηφίστηκαν τα εργασιακά. Βαρύ πακέτο. Πολύ βαρύ πακέτο. Δεν είναι, παιδί. Και όλα αυτά καλύπτονται κάτω από τον τίτλο προαπαιτούμενα. Και για να πάρουμε τη δόση. Λες προαπαιτούμενα και επιμένει, ας πούμε, και η κυβέρνηση αυτό και λέει: παιδιά, οπωσδήποτε πρέπει γιατί. Αλλά μερικά από τα προαπαιτούμενα τα βγάζει. Έβγαλε. 6-7 έβγαλε, δεν έβγαλε μόνο τις βάρκες. Έβγαλε και κάτι άλλο. 6-7 λεφτά θα δούμε μετά. Αυτά δεν είναι προαπαιτούμενα. Όχι, δεν ήταν λεφτά. Αυτά λέει δεν ήταν. Και επίσης, αφού σε είχε πιάσει πρεμούρα, ρε παιδί μου, τόσο γρήγορα, οπωσδήποτε, παιδιά, γιατί είναι το Your Working Group που θα εισηγηθεί κτλ. Εκεί δεν υπάρχει κίνδυνος να μην εισηγηθεί γιατί δεν ολοκλήρωσε το πακέτο. Ναι. Το λέω γιατί έχει μια σημασία. Δεν συζητάνε όμως γι' αυτά. Δεν συζητάνε. Η μεν κυβέρνηση είναι οχυρωμένη πίσω από τα προαπαιτούμενα. Σου λέει, παιδιά, αυτά πρέπει να γίνουν για να πάρουμε τη δόση. Ωραία. Και δεν μπαίνει στην ουσία. Και η αντιπολίτευση
κρατάει την αμυντική στάση ότι παραδίδεται τη χώρα. Ρε, μπες στην ουσία του θέματος. Ανάλυσε το αυτό που έχει φέρει η κυβέρνηση συγκεκριμένο. Συγκεκριμένα. Η θέση, ας πούμε, για την αντιπολίτευση ότι αυτό είναι βάρβαρο και αναποτελεσματικό. Ναι, το ξέρω. Όλοι το λέμε παρακάτω. Συγκεκριμένα. Ναι. Με λεπτομέρειες. Επ' αυτού, ρε παιδί, και εγώ πάντα είχα αυτή την. Στο πολιτικό μας σύστημα, ας πούμε. Δεν συζητάνε. Φάγανε πάρα πολύ χρόνο χτες, ας πούμε. Πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή, σχεδόν όλες τις συνεδρίες φάγανε με το θέμα της τρομοκρατίας. Και τη αντιπαράθεση γύρω από την υπόθεση αυτή. Εντάξει, λογικό, ρε παιδί μου, φρέσκο ήταν και τα λοιπά. Φρέσκο, να πει, και τίποτα. Να κάνει μια παρέμβαση ο ένας, να κάνει μια παρέμβαση ο άλλος, να πούνε τη γνώμη τους, τέλος. Ναι. Μπήκε σε ένα κύκλο αυτό, αυγάς, αποχωρήσεις, επιστροφές. Mm-hmm. Όχι εσείς, όχι εμείς, ο ένας με τον άλλο. Που. Τι νόημα έχει. Σου αφήνει την εντύπωση, ρε παιδί μου, συγγνώμη, Δημήτρη, σου αφήνει την εντύπωση ότι η στόχευση, ας πούμε, αυτής της αντιπαράθεσης είναι ποιος θα βγει στο επικοινωνιακό πεδίο από τα πάνω. Mm-hmm. Να περάσει στην κοινωνία ότι τον, τον έσκησε. Ναι, ναι, ναι. Α. Αυτό το έχει ο πολιτικός ούτως ή άλλως. Αυτό έχει ο πολιτικός, αλλά δεν με ενδιαφέρει αυτό όμως. Το θέμα είναι ότι η τρομοκρατία καταφέρνει, παιδιά, το στόχο της, κατά τη γνώμη μου. Να τρομάζει η κοινωνία. Όταν γίνεται μέρος. Πρώτο τρομάζει η κοινωνία. Δεύτερον, γίνεται μέρος του πολιτικού διαλόγου. Δηλαδή, βλέπεις η πολιτική και η δημοκρατία γενικότερα. Συζητάει με τους τρομοκράτες πια. Δηλαδή, όταν το κάνεις το θέμα τόσο έντονα, αντί να υπάρχει μια απόλυτη καταδίκη να μένει στη γωνία και από εκεί πέρα να αναλαμβάνουν οι αρχές, τι έχουμε δύο τρομοκράτες. Το καταδικάζουμε όλοι απαράδεκτο τείχος από όλους μας. Τελειώσαμε, το βάζουμε στην άκρη. Τελειώσαμε οι αρχές να βρουν. Εμείς συζητάμε τα θέματα μας. Και οι αρχές να βρουν τι έγινε. Χθες κυριάρχησε και να έχουμε πολύ σοβαρά θέματα. Πάρα πολύ σοβαρά θέματα. Από τις αυξήσεις στη ΔΕΗ, ας πούμε, μέχρι τα φορολογικά και τα γενικότερα προαπαιτούμενα. Είδατε ότι χθες την κουβέντα κυριάρχησε το γνωστό. Το καταδικάζεις, όχι, δεν το καταδίκασες ακριβώς. Ναι, ναι. Όχι, εγώ το καταδίκασα εσύ φταίς. Μπορεί να είναι δική σου, όχι, μπορεί να είναι δική σου. Μήπως είναι δικές σου φίλες δυνάμεις, μήπως είναι παρακράτος. Αυτή δουλειά. Κάθε φορά τα ίδια. Κάθε φορά τα ίδια. Κάθε φορά τα ίδια, μα κάθε φορά όμως δεν έχουμε βάλει μυαλό. Δεν έχουμε διδαχτεί δεκαετίες ολόκληρες, παιδιά, που η τρομοκρατία ήταν σε αυτή τη χώρα πολύ έντονη. Πολύ έντονη. Για 2-2,5 δεκαετίες κυριαρχούσε 17 Νοέμβρη. Ζούσε με αυτόν τον τρόμο το πολιτικό σύστημα και η κοινωνία, ένα κομμάτι της κοινωνίας τέλος πάντων. Ζούσαμε με αυτόν τον τρόμο. Δεν διδαχτήκαμε τίποτα από αυτό. Όχι. Και καλά οι πολίτες. Οι πολιτικοί δεν διδάχτηκαν τίποτα. Όχι. Συνεχίζουν το ίδιο βιολί, το ίδιο έργο. Έπιασε, σου λέει, και την προηγούμενη φορά. Πολύ πετυχημένο ήταν. Λόγω μεγάλης επιτυχίας. Ναι, και λέμε για αυτά. Πάντα θα σας πάω μια βόλτα και εκεί στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, της Συγκρού. Είναι ο Μιχάλης ο Τεζάρης. Γεια σου, να δούμε έτσι το χρονικό που λέμε και τις εξελίξεις. Καλή σας ημέρα. Γεια σου, Μιχάλη. Καλή σήμερα από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας εδώ στην Λεωφόρο Συγκρού. Να ξεκινήσουμε με τα δεδομένα, τα νέα δεδομένα που έχουμε. Πρώτον και κυριότερον, τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση κατά του κτηρίου εδώ που στεγάζονται τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας δεν έχουν ξαναχρησιμοποιηθεί σε παλαιότερη επίθεση. Αυτό έδειξε τουλάχιστον η βαλιστική εξέταση που έγινε στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας χθες. Που είπε και η κυρία Παπαρίγα πάντως εχθές, ήταν πιο επαγγελματικό το χτύπημα, λέει, αυτή τη φορά. Έτσι, Παπαρίγα. Σου λέει, δεν είναι. Άμα παρέλαστες, δεν είναι ραστέχνες, δεν έπαιταξαν γκαζάκι. Ναι, ναι, έτσι. Ναι. Βλέπουμε εδώ και το γραφικό. Από αυτή την άποψη έχει δίκιο, αλλά από την άλλη, αν δεν σκεφτεί κανείς ότι σε ένα κτίριο που είχαν πλήρη ορατότητα 30 μέτρα απόσταση από τις 9 σφαίρες, οι δύο βρήκαν το κτίριο, αφήνει κάποια ανοιχτά παραθυράκια. Πάμε στα δεδομένα του ρεπορτάζ. Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ανάληψη, δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση εδώ στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Οι αξιωματικοί της Ελλάδας φοβούνται ότι ο κύκλος των επιθέσεων δεν έχει κλείσει. Συνήθως, όταν γίνεται μια τρομοκρατική ενέργεια, κάποια οργάνωση αναλαμβάνει την ευθύνη, οπότε κλείνει ο κύκλος, καθησυχάζουν τα πνεύματα και ομαλοποιείται η κατάσταση. Αυτό δεν έχει γίνει. Όπως ως εκ τούτου, αποτέλεσμα είναι να υπάρχει μια έντονη ανησυχία στους κύκλους της Ελλάς για το αν επίκειται νέα επίθεση. Τρίτο δεδομένο, η επίσκεψη του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, του Πρωθυπουργού. Χθες το απόγευμα, εδώ στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, εισερχόμενος στο κτίριο, είπε προς τους δημοσιογράφους: η δημοκρατία δεν πυροβολείται, δεν τρομοκρατείται. Στέλνω στο μήνυμά του προς όλους τους αποδέκτες, προς πολλούς αποδέκτες μάλλον, για την επίθεση αυτή. Από εκεί και πέρα, να υπενθυμίσουμε ότι έγινε η επίθεση με 9 σφαίρες χθες τα ξημερώματα. Δύο σφαίρες βρήκαν, η μία το παράθυρο του Πρωθυπουργού, του γραφείου του Πρωθυπουργού, η άλλη στο ταβάνι του κτιρίου. Το καμένο αυτοκίνητο που βρέθηκε αργότερα στο Παλαιό Φάλιρο ήταν κλεμμένο από τις 12 του μήνα στη μεταμόρφωση και οι αξιωματικοί της Ελλάς ψάχνουν σε δωρά νερά προκειμένου να φτάσουν στα ίχνη των δραστών. Μάλιστα. Να πούμε ότι βέβαια η επίθεση έγινε με ένα Magnum 38 και με ένα Kalashnikov. Δύο απλά. Ναι. Ενώ να πούμε, κλείνοντας, αν θέλετε, μια βραδινή επίθεση που είχαμε, επίθεση εισαγωγικά, άγνωστοι πέταξαν γιαούρτια στην τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας στη Δάφνη. Ψήσε 11 παρά εκεί. Μην πετάτε, κανείς δεν τους είδε. Πετάτε τρόφιμα, παρά μόνο ήταν το αποτέλεσμα της επίθεσης. Θέλω να πω σε όποιον πετάτε. Μην πετάτε τρόφιμα, είναι ακριβά, παιδιά. Ξέρετε, έχετε πάει στο σούπερ μάρκετ. Ξέρετε πόσο κάνουν.
Όλα αυξάνονται. Αυτό και. Τώρα που το λες. Επειδή ρωτήθηκε μάλιστα χθες ο κύριος Τουρνάρας από αυτόν. Ναι, έδωσε μια συνέντευξη, δεν ξέρω αν το είδατε. Ο Υπουργός των Οικονομικών. Μιχάλη, μου σε καλημερίζουμε. Καλημέρα. Γεια σου, Μιχάλη, τα ξαναλέμε. Έδωσε μια συνέντευξη στη Νέλη τη Στάη στην ΕΤ. Ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Πολύ. Επειδή ρωτήθηκε για το σούπερ μάρκετ, λέει. Ναι, λέει, όντως, λέει, αλλά δεν πέφτουν, λέει, έτσι οι τιμές. Έχει πέσει ο πληθωρισμός. Πού έχει πέσει ο πληθωρισμός? Για να ρίξει μια ματιά στα βασικά είδη. Πώς πέφτουν, δηλαδή, οι τιμές? Δεν πέφτουν. Λέει, γιατί πρόσεξε, διότι λέει τόσα χρόνια. Αρχίζει η ιστορία. Καρτελοποίηση της αγοράς. Καρτελοποίηση της αγοράς και στα επαγγέλματα κτλ. Αυτό είναι ωραίο για ρεπορτάζ. Αυτό το ρεπορτάζ είναι η δουλειά δικιά μας. Το να το λέει ο Υπουργός των Οικονομικών δεν έχει κανένα νόημα. Είναι μια διαπίστωση. Απλό λέει. Ο ίδιος πρέπει να μας πει πώς θα γίνει να πέσουν οι τιμές. Ναι. Αυτό πρέπει να μας πει. Και πότε. Και πότε. Διότι έχουν περάσει και 5 χρόνια. Άκουγα χθες το Βάιο Γκάνι, τον είχαν εδώ οι Νίκοι. Αυτό τον αγρότη. Ο οποίος λέει, παιδιά, ο άνθρωπος βγάζει κρασί. Ως γνωστόν. Στη Φθιώτιδα. Λέει, εμένα το κρασί μου από εδώ έφευγε 5 ευρώ. Το βρήκα, λέει, στην Αθήνα. Σε κάβα. Όχι, λέει, άστα εστιατόρια. Το δικό του κρασί. Το δικό του κρασί, 19,5 ευρώ. Πού πάνε, λέει, αυτά τα λεφτά? Από μένα, λέει, φεύγει 5. 19,5 ευρώ. Στον ενδιάμεσο. Ακριβώς. Επομένως. Και όχι μόνο στον ενδιάμεσο, είναι ένα ολόκληρο κύκλωμα. Έτσι, γιατί ξέρουμε όλοι καλά πώς γίνεται η όλη διαδικασία. Να σου βάλω λίγο παραπάνω τιμή, πληρώσει το ΦΠΑ. Εσύ έτσι κι αλλιώς δεν φορολογείσαι ως αγρότης με αυτό. Και φορολογήσε με τεταγμαρτό και ο καθένας και πάει λέγοντας. Από εκεί πέρα να βάζει όσο θέλει την τιμή. Και το τελικό κορόιδο μας το λέμε εμείς. Καλό στο κορόιδο. Και οι αγρότες δεν παίρνουν τα λεφτά που τους αναλογούν. Και εσύ πληρώνεις. Και εσύ πληρώνεις πολύ. Πάμε να τον ακούσουμε τον Στουρνάρα. Ο Στουρνάρας, ναι, έκανε μια δήλωση χτες στην αρχή μάλιστα της συνέντευξης για αυτά τα χτες. Για τα τρομοκρατικά. Τρομοκρατικά, το ακούσουμε. Είναι θλιβερή εξέλιξη αυτή. Καταδικαστέα. Αλλά η δημοκρατία δεν απειλείται. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Η δημοκρατία είναι πολύ ισχυρή στη χώρα μας σήμερα. Οι δημοκρατικοί θεσμοί είναι πάρα πολύ ισχυροί για να απειληθούν από τέτοιου είδους κρούσματα. Βέβαια, είναι καταδικαστέα και καλό όλα τα κόμματα να το καταδικάσουν απερίφραστα. Θεωρείτε ότι δεν έχει καταδικαστεί από όλα τα πολιτικά κόμματα? Όχι, θεωρώ ότι δεν έχει καταδικαστεί ακόμα με τον τρόπο που πρέπει να καταδικαστεί. Αναφέρεστε κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν θέλω να κάνω καμία αναφορά. Είναι οι στιγμές κρίσιμες και νομίζω θα πρέπει να δείξουμε πολιτική συνένεση. Μ' άρεσε. Φοβερό αυτό. Αναφέρεις εσύ. Είναι σωστότα, δεν λέμε ονόματα. Δεν λέμε ονόματα, αλλά το ΣΥΡΙΖΑ είναι όμορφο, ρε. Αυτό είναι το κεφάλι. Είναι όμως τεχνός, γάμο. Πολύ ξυπό. Είναι, ναι, είναι. Τεχνοκράτη. Δεν έχει, δεν είναι πολιτικό άνθρωπο. Αυτό ή σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Ήρθα να κάνω δουλειά σου, λέει. Στην Ελλάδα, εμείς έχουμε μάθει το άλλο σύστημα. Των πολιτικών πολιτικών. Δεν μπορεί μια μίξη. Να μην θεωρεί ο άλλος ότι υπάρχει από κάτω μια κοινωνία με αριθμούς, αλλά να μην θεωρεί και ο άλλος επίσης ότι υπάρχει από κάτω μια κοινωνία με μαλάκες. Συγγνώμη. Είναι. Διότι σωστό αυτό. Ο μεν πολιτικός αντιμετωπίζει περίπου ως πελάτη, έτσι, τον οποίο πρέπει να ψήσει, ας πούμε, για να ψωνίσει το προϊόν που του προσφέρει ο πολιτικός. Ο δε τεχνοκράτης σε θεωρεί αριθμό. Ένα και ένα, δύο και λυριτής οικονόμου και άλλα δύο, τέσσερα και πράξη. Ναι. Υπάρχει πιθανότητα, ας πούμε, να γίνει μια μίξη που να είναι ένας τεχνοκράτης να κάνει τη δουλειά, αλλά ταυτόχρονα αντιλαμβάνεται. Δύσκολο. Πολύ, πολύ δύσκολο. Για τον Τσίπρα που λέτε, παιδιά, εδώ, νομίζω αναμενόμενα ήταν τα όσα συνέβησαν. Πλάτε, παιδιά, κανονικά είναι αυτά. Δεν είναι. Γιατί το κάνουμε θέμα, εγώ απορώ. Και εγώ. Έγινε η συνάντηση, δηλαδή, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Ελλάδας με τον Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας. Πού είναι η είδηση? Έλατε. Ήθελα να ξέρω. Θα μου πεις, είχε προηγηθεί. Γιατί έχει προηγηθεί μια ολόκληρη ιστορία. Από την πλευρά του Τσίπρα και από την πλευρά του Σόιμπλε. Αλλά το λογικό είναι αυτό. Πρώτον και δεύτερον, ο καθένας, εφόσον έχουν και διαφορετική άποψη, να μείνει στις θέσεις του. Έτσι, έχει συμβεί. Όταν ένας θα πει, δεν θα το πει βέβαια όπως το λέει στην Ελλάδα, του ρίξουμε στη θάλασσα. Ναι, προφανώς. Είσαι μερκελιστής. Το λιένει λίγα. Και λέει όμως, όταν τα μνημόνια έχουν τελειώσει, έχουν φέρει ανεργία κτλ. Πρέπει να τα αλλάξουμε αυτό και να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις. Ο άλλος λέει, αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος. Ακολουθήστε το για να βγείτε μετά. Που γνωριστήκαμε, γεια σας, καλημέρα. Έθεσε και τα δύο θέματα. Πού είναι? Που ήθελε να θέσει ο κύριος Τσίπρας, όπως ήταν το θέμα του Χριστοφοράκου, την κατάθεση δηλαδή για τις Siemens και τους Έλληνες που τα τσέπωναν εδώ, να μας τη δώσουν οι Γερμανοί για να τους χώσουμε μέσα. Ο Σόιμπλε λέει αυτό είναι θέμα άλλου Υπουργείου. Έθεσε και το θέμα των γερμανικών αποζημίων, του κατοχικού δανείου κατ' ουσίαν. Δανείου, ναι. Ο Σόιμπλε σε αυτό απάντησε ότι είναι ένα διμερές θέμα, αλλά είναι ίσονο σημασίας. Και τελεία, παύλα, παράγραφος. Συνεχίζει ο καθένας τη δουλειά του. Ακριβώς. Καθένας συνεχίζει τον δρόμο του. Περιμένετε να γίνει τίποτα. Ο Σόιμπλε στον δρόμο του μνημονίου. Ο δικός μας από εδώ, ο Τσίπρας, στον δρόμο της αναθεώρησης τώρα. Δεν έχει κατάργηση με ένα άρθρο, με ένα νόμο και το πετάω στη θάλασσα. Αναθεώρηση. Εντάξει, τι άλλο, καλημέρα εδώ και σε παιδιά. Στα παιδιά από τη Χαλκιδόνα Θεσσαλονίκης. Ψήνει πίτες και μας ακούει, λέει εδώ. Σωστός. Σωτήρη στο ζαχαροπλαστείο Λαπατισέρι. Γεια σου, Δημήτρη, από την Κομωτινή. Πρωί πίτες, Σωτήρη. Ο Πέτρος από τη Ζάκηθο.
Ο Λάμπρος εδώ από το Παναθηναϊκό. Ναι. Λάμπρος ΠΑΟ 13. Σωστό. Γεια σου, ρε Λάμπρο. Τι άλλο, όλοι οι φίλοι. Γεια σου, Λεμονιά, καλημέρα και σε σένα. Καλημερίζουμε. Αυτή είναι. Δεν είχαμε τίποτα τώρα το πρωί, ήσυχα ήταν τα πράγματα. Όχι, ήσυχα. Ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα. Σε σχέση με τα. Με τα χθεσινά. Με τα χθεσινά εννοούμε και όσα έγιναν τις προηγούμενες μέρες. Δεν έγιναν πολλά, αν τα δεις, δηλαδή συγκεντρωμένα όλα. Δεν έγιναν πολλά, αλλά. Δεν ήταν ένα. Αυτά δεν γίνονται τα να πεις από την αρχή. Αυτή είναι μια μέρα, μετά γίνεται η επόμενη κτλ. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι, ας πούμε. Δεν ξέρω ποιοι είναι. Καλά, πού να ξέρεις τώρα. Αλλά αυτοί οι οποίοι ποντάρουν στη δημιουργία κλίματος έντασης. Το κάνουν οργανωμένα, δεν το κάνουν έτσι. Μα αν το δεις, έχει και οργάνωση και κλιμάκωση όλο αυτό. Γιατί είδατε από τα γκαζάκια. Φτάσαμε στους επαγγελματικούς πυροβολισμούς. Ναι. Δηλαδή, όταν έχει χρησιμοποιήσει Καλάζνικοφ και Μάγνουμ, είναι δύο όπλα που. Στο διάλογο τα βρίσκουν. Που τα βρίσκουν, θα βρίσκει. Όσα θέλει. Τελικά όλοι έχουν όπλο. Όχι στην Ελλάδα. Ναι, κυκλοφορεί ό,τι θέλει στην Ελλάδα. Ό,τι γουστάρει. Όσα θέλει από τα κυκλώματα. Ναι, ναι, αυτό. Και με έχει βγει, νομίζω, και μια έρευνα ότι στην Ελλάδα υπάρχουν τα περισσότερα Καλάζνικοφ. Ναι. Η Ρωσία μπορεί να μην έχει τόσα. Ναι, ναι. Όσα έχει η Ελλάδα. Καλοί πελάτε είμαστε όμω. Και τη μαύρη αγορά κτλ. Καλοί είμαστε. Πάμε να δούμε και τον τύπο. Απαλλάσσετε, λέει, τα σκάφη από το φόρο, λέει, και μένουν τα κία. Λέει ένα φίλο. Ναι, μάγωσε. Μην κοροϊδεύεστε πάντως. Μάγωσε. Εντάξει. Δεν απαλλάσσετε. Θα το φέρει το Υπουργείο Ναυτιλίας. Ένα είδος, ας πούμε, συμβολικό μπορεί να λέει κανείς. Άμα έβγαλες από τη μέση. Μπορεί να έρθει χειρότερα από την άλλη πόρτα. Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας θα βάλει έναν ετήσιο φόρο πλεύσης. Κράκ, θα το ρίξει μία. Απλώς δεν είδα καμιά μάχη από τους βουλευτές γι' αυτά. Γιατί περνάει δίθεν ως φόρο στους πλούσιους. Ως φόρο πλούσιους θα περνάει και στα μεγάλα σκάφη. Ναι. Αν έλεγε, ας πούμε, από τα 15 μέτρα και πάνω, από τα 10 μέτρα, στα κότερα, αυτό θα ήταν φόρο πλούσιους. Τώρα το να βάζει τις βάρκες, ας πούμε. 6 μέτρα. Στα 6 μέτρα. Ή να βάζει τα αυτοκίνητα με βάση τα λίτρα τους και όχι με βάση την αξία τους και, και τα άλογα, την υποδύναμή τους δηλαδή. Σε αυτό δεν είδα να μιλάει κανείς. Σήμερα που θα έχουμε εδώ την αγορά των αυτοκινήτων τους, εμπόρους αυτοκινήτων, παιδί μου, ναι. Να μας πούνε ότι οι άνθρωποι βάζουν το ένα λουκέτο μετά το άλλο και απολύονται χιλιάδες εργαζόμενοι συνέχεια από αυτό το χώρο. Είναι συγκεκριμένος αριθμός. Είναι περίπου 10.000 κόσμος. Ναι, ακριβώς. Που έχουν χάσει τη δουλειά του. Και παραπάνω, που έχει χάσει τη δουλειά του από αυτόν τον κλάδο. Από την αγορά αυτοκινήτων, η οποία έχει βυθιστεί. Και θα βυθιστεί κι άλλο φυσικά μετά από αυτή την απόφαση. Μπαίνεις καμιά φορά σε ένα τέτοιο κατάστημα. Έτσι. Δεν άρχισε να ματιάσει κανένα καινούριο μοντέλο κτλ. Και μπαίνεις. Και σε κοιτάς σαν ξερολούκουμο. Τρέχουν 10 πάνω σου. Τι θέλετε κάτι. Μετά οι άνθρωποι, τίποτα. Τι. Έτσι. Καταστραφή. Λοιπόν, να άξουμε μια ματιά πάμε, και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Λοιπόν, αυτό λέει Κατερίνα από την Αλεξανδρούπολη. Δεν με ενοχλεί τόσο, με ενοχλεί, αλλά όχι τόσο. Το ότι ο μισθός μου έφτασε στα τάρταρα. Με ενοχλεί αυτά που μου κρατάνε και δεν πιάνουν τόπο κιόλας. Δεν πιάνουν. Μα βέβαια. Αυτό είναι το θέμα. Δεν αισθάνεσαι. Διότι ο Έλληνας, ας πούμε. Εγώ νομίζω, ρε παιδιά, ότι αν. Χρόνια τώρα, όχι μόνο τώρα. Αν ο άλλος ένιωθε, ας πούμε, ότι φορολογείται. Δικαίωση ή αδίκωση είναι μια κουβέντα που μπορούμε να την κάνουμε στους αιώνες των αιώνων. Ο καθένας έχει διαφορετική γνώμη από αυτά, αλλά πάση περιπτώσει φορολογείται. Και κάτι γίνεται με αυτά που φορολογείται. Έχει καλύτερες υπηρεσίες, ναι, καλύτερα σχολεία, αλλάζει, καλύτερα νοσοκομεία, ξέρω εγώ, κόβεται η γραφειοκρατία κτλ. Λέει, πιάνουν και τόπο. Μα τι τόπο να πιάσουν, ρε παιδιά. Βλέπετε, υπάρχει σοβαρό κράτος τώρα που λειτουργούσε αυτά τα χρόνια με 50.000 συντάξεις μαϊμού. Το ανακοίνωσε χθες ο κύριος Βρούτσης. Απίστευτο. Και μιλάνε οι πολιτικοί ακόμα. 50.000, γιατί πολλοί από αυτούς που είναι στη Βουλή, ναι. Εδώ ήταν. Αδικό του σύστημα είναι αυτό που 50.000 πολίτες έπαιρναν μαϊμού σύνταξη. Ιδιαίτερα οι πολύ ψηλά ιστάμενοι. Ακριβώς. 50.000. Λέει τώρα ο Βρούτσης, θα τα πάρουμε πίσω όλα και τα λοιπά. Χαιρετίσματα στους δικούς μας θα τα πάρεις πίσω. Τέλος πάντων, θα μην τα ξαναδώσουν τουλάχιστον, γιατί είναι κοντά 500 εκατομμύρια. Πολλά λεφτά. Είναι κοντά. Βεβαίως. 500 εκατομμύρια. Ακριβώς. Κύριε Στουρνάς, θες, λέει 50.000 σε 500 εκατομμύρια. 2-3 από αυτά τα μέτρα τα βάρβαρα που έχουν πάρει θα είχαν αποφευθεί. Το κόψιμο. Ακριβώς. Το συντάξιο είναι 300. Το κόστος των συντάξεων. Το κόστος των συντάξεων είναι 300. Επάμε, λοιπόν. Καθημερινή φωτογραφία από τα χτεσινά. Δηλαδή, έξω από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη σελίδα, επανεμφάνιση Αντάρτικου πόλης, που στρέφονται οι έρευνες για την επίθεση κατά Νούδου, σύγκρουση κυβέρνησης με ΣΥΡΙΖΑ. Ο φόρος στο πετρέλαιο δεν έφερε τα αναμενόμενα. Επιπλέον έσοδα 36 εκατομμυρίων. Από αναμενόμενα σου λέει. Ναι. Πώς το λένε, ένα δις αναμένει περίμενε να πιάσει. Περίμενε ένα δις και έγινε 36. Και έχει μέχρι τώρα 36. Και δεν πετάχτηκε, σου λέει, και το λαθρεμπόριο στο Θάπρο, μπορειάζει τώρα το λαφτιλιακό καύσιμο. Γιατί είναι ίδιο, λέει, με το θέρμανση στο λαφτιλιακό. Λέει, έτσι λέει εδώ η Καθημερινή. Ίδιο, είναι διαφορετικό, είναι. Ναι. Έχει, λέει, η περιεκτικότητά του σε θείο, είναι ίδια με το θέρμανση. Ναι. Πάμε, θα τα δούμε και πιο αναλυτικά μετά. Ναι. Έλα. Πάμε να δούμε τα νέα. Μέτωπο κατά του τρόμου. Όλα τα κόμματα καταδικάζουν τους τρομοκράτες παρά την έντονη αντιπαράθεση στη Βουλή. Τηλεφώνημα στον Πρωθυπουργό από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλη μονόλογη Τσίπρα Σόιμπλε στο Βερολίνο. Εδώ από κάτω δεύτερο θέμα. Πάνω τώρα ηλεκτροσόκ με τις κρυφές αυξήσεις έως 23% στο ρεύμα. Yeah.
Θα έχουμε αργότερα τον εκπρόσωπο. Θα τα πούμε αργότερα. Θα τα πούμε. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και από εδώ. Το έθνος κατάθεσε ρουκέτα για την επίθεση στη Νέα Δημοκρατία. Οι τρομοκράτες είχαν και μπαζούκας, λέει, αλλά δεν το χρησιμοποίησαν. Γιατί, τι, βάρενε. Ξέρω εγώ. Μπορεί να. Φόβοι στην Ελλάδα για ανασυγκρότηση του Αντάρτικου Πόλεων ξεσκονίζουν τους φακέλους επαναστατικού αγώνα, σέχτας και όπλα. Διγλωσία στο ΣΥΡΙΖΑ, απερίφραστη καταδίκη από τον Τσίπρα, παρακράτος βλέπει ο Γλέζος. Και άλλο, λάθος συνταγή φορολογική καταγγελία, λέει η Λαγκάρντ. Λάθος και... αλλά δεν λάθος αναγνωρίζεται από την αναχώρηση του ταμείου που λένε. Και η Wall Street Journal επίσης ένα άρθρο του για την Ελλάδα. Έτσι, το ίδιο. Με τον ίδιο χαρακτηρισμό. Ρίξα τις μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, είπε ο Σόιμπλε στον Τσίπρα. Άλιστα. Πάμε να δούμε και τον τύπο. Συναγερμός στην ελληνική αστυνομία για νέο τρομοκρατικό χτύπημα. Οι αρχές φοβούνται κλιμάκωση της ένοπλης βίας. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η επίθεση στα γραφεία της Νουδού με Καλάζνικοφ και Μάγνουμ είναι κίνηση υψηλού συμβολισμού και επίδειξη δύναμης από τη νέα γενιά τρομοκρατών. Απέσυραν το άρθρο για τα πρόστιμα φωτιά στους επαγγελματίες μετά τη χθεσινή αποκάλυψη του Ελευθέρου Τύπου. Νέα από Βρυξέλλες στη δόση των 9,2 δις τον Ιανουάριο. Nice. Και ένα ντοκουμέντο στο φως τα παιδιά πειραματόζονται τον Ναζί, τα βρέφη που θα δημιουργούσαν την αρία φυλή του Χίτλερ. Μάλιστα. Μάλιστα. Άνοιξαν τα σύνορα, φεύγουν οι Κουβανοί στις Σουρές για διαβατήριο. Στην Κούβα. Στην Κούβα. Μάλιστα. Μάλιστα. Λέει εδώ ένας φίλος. Είναι ηλεκτρολόγος στην επαρχία. Έχω να κάνω μεροκάμα τον 1,5 χρόνο. Πληρώνω 700 ευρώ το δίμηνο στο ΤΕΒΕ. Πληρώνω και το στεγαστικό του δάνειο άνθρωπος. Πλήρωσα τους φόρους για το 12. Μέχρι εδώ όμως. Λέει δεν αντέχω άλλο. Θα την κλείσω την επιχείρηση και θα δουλεύω μαύρα. Δεν πάει άλλο. Είναι αυτό λέει καλό για το κράτος. Διότι, έτσι. Παιδιά, δεν έφτασε ο κανονικός επαγγελματίας. Αυτός που έκοβε απόδειξη, πλήρωνε τους φόρους του. Ήταν εντάξει. Mm-hmm. Το άκουσα και από άλλον αυτό. Θα το κλείσω. Yeah, θα το κλείσω και δεν πρόκειται να ξανακόψω δελτίο, mm-hmm. ας πούμε, κτλ. Διότι πληρώνεται 700 άριστο τέρε. Και δε, στον ΟΑΕ. Ναι, ναι, ναι. Και τι απολαμβάνει από το τίποτα. Έτσι. Πολύς κόσμος το λέει αυτό. Ναι. Πάρα πολύς. Και από την άλλη πλευρά σου λέει, εγώ που ήμουν εντάξει, έφτασα στο σημείο τώρα να πληρώνω διπλά και τρίδιπλα για να καλύψω αυτούς που δεν πλήρωσαν ποτέ στη ζωή. Έτσι. Όσοι σε παιδιά παίζετε. Παίζετε, ναι. Παίζεται να έρθει από ό,τι λένε οι ειδικοί εδώ του καταστήματος. Είναι πολύ κοντά στο να έρθει. Θα το δούμε. Σωστό. Πάμε στην εφημερίδα. Θα ξαναδεί τι λέει ένας φίλος. Απευθύνεται σε ένα λίγο. Εσύ που ξέρεις ως κυνηγός, λέει ναι. Δημήτρη. Απουσία σε 2 ημέρες υποτίθεται για δουλειές στην επαρχία. Ρουφιάνοι με κάρφωσαν. Τι να κάνω, να αναλάβω τις πολιτικές μου ευθύνες να το παίξω ηφηγένεια. Όχι, να αναλάβεις ευθύνες. Αναλάβω τις πολιτικές ευθύνες. Δεν θα πειράξει κανείς. Ναι. Δεν φοβάσαι τίποτα. Ναι. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ποιος ωφελείται, οι σφαίρες κατά των γραφείων της Νέας Δημοκρατίας και ο πολιτικός τζόγος. Συνάντηση των τριών αρχηγών για τη βία, σήμερα είναι 6 το απογευματάκι. Πειρά κατά ΣΥΡΙΖΑ που μιλάει για παρακράτος, έχει παρελθόν η τακτική της στοχοποίησης. Στον αέρα συμφωνία με τη Siemens, τα δίδακτρα όριμο φρούτο στα ΑΕΗ, στην ανώτερη εκπαίδευση κλπ. Αυτά. Και ΔΕΗ από 17 έως 23% οι αυξήσεις στα νοικοκυριά. Ναι, γιατί ενιαιοποιώντας, κάνοντας δηλαδή ενιαίο το τμήμα από το μηδέν, ναι. μηδέν κατανάλωση μέχρι τα 2.000 ευρώ, αυτοί που είχαν χαμηλή κατανάλωση, ένας άνθρωπος μόνος του ρε παιδί μου, ένα σπίτι που είναι το εξοχικό του άλλου κτλ. Βρίσκονται από εκεί που πλήρωναν πολύ χαμηλότερα να πλήρωναν πολύ ψηλότερα τώρα. Δηλαδή την παίρνουν στην ίδια κατηγορία με το ίδιο ποσοστό αύξησης και ξαφνικά ανεβαίνει η τιμή για έναν άνθρωπο που ήταν ολομόναχος και έκαιγε λίγο. Ο πόλεμος των 6 ημερών, γράφει η Ελευθεροτυπία. 9 σφαίρες στα γραφεία της Νουδού αλλάζουν την ατζέντα. Έντονη αντιπαράθεση Νουδού, Βενιζέλου με ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ οι έρευνες. Μάλιστα. Πρόσκληση στο τείχος του Βερολίνου. Πήγε σου λέει ο Τσίπρας, αλλά ήταν το τείχος μπροστά. 6 μέρες θα τη διαβάσει, θα τη διαβάσει. Έχει δίκιο σε αυτό που έχει. Διαβάζω το μήνυμα ενός φίλου που λέει για το αυτοκίνητό του. Γιατί είδες τι γίνεται με τη χρονολογία από το εξωτερικό. Αυτό είναι άδικο. Γιατί ποια είναι τη χρονολογία που το έφερε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Ενώ μπορεί να, του... ενώ μπορεί να ήταν 5 χρόνια τα μάξι στο εξωτερικό, στη Γερμανία. Ας πούμε, το έφερε εδώ στην Ελλάδα εσύ, δεν πιάνεται η πενταετία η προηγούμενη. Σωστά. Πιάνεται από τη στιγμή που μπήκε στην Ελλάδα το αυτοκίνητο και είναι άδικο, έχει δίκιο ο άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε και στις 6 μέρες. Αυτό που λέει ο Πάνος γίνεται. Πολλές εταιρείες μπαίνουν στο άρθρο 99, απολύουν τον κόσμο, παίρνουν άλλο αφημί και προσλαμβάνουν κόσμο με 100% μισθό. Βεβαίως και γίνεται αυτό. Για πάμε στην εφημερίδα 6 μέρες. Σκαφάτη πρόκληση, η κυβέρνηση απεφάνθηκε ότι τα κότερα δεν είναι είδος για φόρο πολυτελείας. Παιδιά, δεν μην βιαζόμαστε ακόμα, γιατί μπορεί να είναι και χειρότερο. Και λέει και ένας φίλος εδώ, μπορεί ο φόρος πλοών που θα μπει, το τέλος πλοών που θα μπει στη συνέχεια από το Υπουργείο Ναυτιλίας, να μπει ακόμα και στη βαρκούλα των 3 μέτρων και να πιάσει και τον ψαρά, τον καημένο, τον αυτό παππού, τον συνταξιούχο. Αυτό είναι το κακό. Και να φτάσει μέχρι και τα κότερα φυσικά. Ας περιμένουμε να το δούμε, λέω, να μην βιαζόμαστε γι' αυτό. Για να σας πω κάτι. Αυτός που έχει το κότερο των 15 μετρών. Ναι. Θα του βάλεις και 2 και 3 χιλιάρικα. Ακριβώς.
Και από τη στιγμή που δεν το έχει πουλήσει και το έχει ακόμα, ναι, σημαίνει ότι καλά είναι. Σκάσει να το μεγάλο να σου πω. Αυτό που έχει πρόβλημα, αυτό που έχει μια βάρκα 5 μέτρα, 6 μέτρα. Εκείνο. Βγαίνει για ψιλοψαρέψει για να κάνει λίγο πλάκα. Κάπου του ρίχνει μια. Αυτό. Σφαίρες πάνω από την πολιτική και τριαμβευτής ο Μπεν Άφλεκ, αποκαλυπτική Τζόντι Φώστερ για τις χρυσές σφαίρες. Ωραία. Αυτά λοιπόν. Να δούμε και τις αθλητικές έτσι μια ματιά. Υπάρχει συμφωνία σε πολλά με τον Ολυμπιακό. Είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Είναι η συνέντευξη του κυρίου Ντέβι Σέντι στο ΦΟΣ. Ολυμπιακός κέρδισε και τον Πανιόνιο χθες στο μπάσκετ, 87-73. Για πάμε παρακάτω. Η Sport Day, η επόμενη. Μετά του Σολαϊτάν και Ντέβιτ Σέντι, ο Ολυμπιακός έτοιμος να σκουπίσει ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά. Mm. Πρώτη στη λίστα, Βασιλείου Μάνταλος, ακολουθούν Κολοβός και ο κλεισμένος Σάμαρης. Αυτά από εδώ. Ντάνιελ Σνάιντερ, απόλυτη επιβεβαίωση εφημερίδας. Το Σάββατο εδώ, οι άνθρωποι της ΠΑΕ παλεύουν για να βρεθεί ο Σισέ στο ΑΚΑ, στο μάτς με το Πανθρακικό. Άκουσα ένα ωραίο, τώρα μην πειραχτεί την Παναθηναϊκή. Αλλά άκουσα ένα ωραίο χτες, λέει, γιατί παιδιά είναι καλή έλευση Σισέ. Ναι, γιατί θα δουλέψει, λέει, η βιοτεχνία με τις φούστες. Θα ράψει μερικές φούστες, θα είναι πιο. Ναι, ναι, γιατί το άρεσε αυτό που είχαμε δει. Πρωταθλητής ησυχία πάνω στην Παναθηναϊκή αμέσως αντίδραση. Δεν σας άρεσε. Σηκωφολιά. Έλα, αν σε δίνουν. Η αλήθεια για τον Κέβιν. Όπα. Νικοπολίδης, Κέβιν, θα σε περιμένουμε για το Μυραλάς. Αμά, ναι, το βλέπω. Πού βρίσκει το Μυραλάς, αλήθεια. Είναι τραυματίας τώρα και δεν παίζουμε εμείς ο Κέβιν στην Εβερτον. Βαθύ κόκκινο. Έφυγε αυτός ο παιχταράς από εδώ που τον είχαμε πρώτο τραπέζι. Γιατί όμως που στην πατάνε. Πάει κι ο άλλος, χάνεται. Πού πας. Τώρα ποιο σε ξέρει, κύριε Μυραλάς. Βαλβέρδε, μου λείπουν ο θρύλος και ο κόσμος του. Και εσύ σε εμάς. Έλα πίσω. Γύρω να πίσω. Γύρω να πίσω αμέσως. Πάμε στον γκολ. Πέφτουν τα τείχη. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για τη μεγάλη επιστροφή του Τζιμπρίλ Σισέ στο Παναθηναϊκό. Καθώς χθες άναψε το πράσινο φως και από την QPR. Ο Γάλλος τώρα επικοινώνησε χθες με τον Αλαφούζο. Και τον ενημέρωσε ότι όλες οι λεπτομέρειες με την αγγλική ομάδα διευθετήθηκαν. Άντε, έλα. Και έρχεται αύριο στην Ελλάδα για να υπογράψει και να ενσωματωθεί στους πράσινους. Μπράβο, ρε παιδιά. Μάλιστα. Εδώ να μείνεις. Ο Ολυμπιακός έριξε πόρτα στην Πολώνια για Μίτρογλου και τον καλεί για επέκταση συνεργασίας τους. Μπράβο. Και κορυφαίος ο πιστολέρο. Καλύτερος Έλληνας παίχτης της περσινής σεζόν, λοιπόν, ο Μίτρογλου. Ο κράτος εισπράττει φόρους, παιδιά, από αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να γλιτώσουν. Δηλαδή από το μισθωτό και το συνταξιούχο. Βεβαίως και εισπράττει φόρους. Αλλά εισπράττει μόνο από αυτούς. Ναι, είπαμε για το συγκεκριμένο, και τώρα, για το πετρέλαιο. Και τον κανονικό ελεύθερο επαγγελματία, ο οποίος είναι εντάξει, ναι, στη δουλειά του. Όταν φτάνει, παιδιά, και ο σύνδεσμος εταιριών εμπορίας πετρελοειδών να κάνει έκκληση στην κυβέρνηση να ξαναδεί το θέμα, να συνεννοηθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Για να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, καταλαβαίνει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Όσο και να λες ότι οι εταιρείες αυτές κοιτάνε το συμφέρον τους. Προφανώς το συμφέρον τους κοιτάνε. Αλλά, τα έσοδα δεν είναι τα αναμενόμενα. Μα γι' αυτό το λένε, επειδή δεν προφανάζει κανείς. Γιατί τώρα, γιατί μας αγάπησαν. Λοιπόν, ωραία, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα τώρα. Αφού ολοκληρώσαμε αυτόν τον πρώτο κύκλο ενημέρωσης και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Να δούμε και τα αθλητικά πιο αναλυτικά, να δούμε και τα πολιτικά, να δούμε και τις δηλώσεις. Θα δούμε όλα. Πάμε. In the morning, it's on the dance, and little white clouds like a gambling lens, and I am a breathless soul. And the red-breasted robin beats his wings as a throat it trembles when he sings. For he's a helpless before you. And the happy hood bluebells bow and the bend of their heads all down. Heavy by the early morning dew at the whispering stream at the bubble. Πολύ ωραία. Ότι έχει πάθει το κοντρόλ σήμερα με τις μουσικές. Είναι επιλογές. Μια επιλογή και αυτή πάντως. Δεν μπορείς να την απορρίψεις. Βάζει, έτσι, δεν είναι. Περιμένεις. Χριστίνα, τι γίνεται. Καλημέρα. Έρχεται, πες το. Εντάξει, φαντάζομαι ότι. Όχι, έτσι. Φαντάζεσαι, έρχεται ή δεν έρχεται ο άνθρωπος. Αγωνία ο λαός του Παναθηναϊκού. Για τι πράγμα, για το Σισέ. Ναι, για το Σισέ. Σιγά από αγωνία. Εντάξει, αγωνία και λέω, γιατί όχι. Α σου πω, δεν ξέρω, παιδιά.
Σκέφτομαι πλευρά. Α, δώσε ένα κάρο λεφτά για 6 μήνες. Τι σε νοιάζει ένα ρελίζει. Δεν με νοιάζει, αλλά λέω. Δεν θέλει να κάνει ομάδα. Παπά, δώσε ένα κάρο λεφτά εδώ. Άμα είναι να αλλάξει ψυχολογία. Μετράνε φράγκο-φράγκο. Ναι, σου λέει πρέπει να αλλάξει όμως λίγο το κλίμα. Δεν πρέπει να παίρνει ενέργειες μόνο δύσκολες και δυσάρεστες. Παίρνει το σιγά και χρήσιμα. Και τρως 4 μετά αλλάζει αμέσως ψυχολογία. Κάτσε να δούμε, μη βιάζεσαι, Λεριτζή. Λέω. Μη βιάζεσαι. Λέω ρε παιδί. Πες για φούστα ό,τι θες, αλλά περίμενα ακόμα για το παιχνίδι, δεν ξέρουμε. Εντάξει, δεν παίζει με τη φούστα πάντως όσο είσαι ποδόσφαιρο. Καλύτερα θα παίζει με τη φουστίτσα. Με φουστίτσα, ε. Όπου είναι σήμερα, έχει ξυπνήσει με το φαρμάκι. Είναι τρίτη. Συνειδητοποιήσει ξαφνικά ότι είσαι ακόμα στην αρχή τη εβδομάδα. Δευτέρα το έχει πάρει απόφαση. Δευτέρα είναι αρχή. Τρίτη, ακόμα αρχή λε είναι όταν σηκώνεσαι. Έχει κι άλλο μπροστά. Οπότε ναι. Σε αυτό που λε, Ηλία μου, από τη Γλυφάδα λέω στον Ηλία εδώ. Δεν καταλαβαίνω πού είναι το φοβερό και δεν μπορούμε να το πούμε. Λέει οι πολίτες δεν τρομοκρατούνται από τους τρομοκράτες αλλά από τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Ναι, γιατί το έχουμε πει 150 φορές. Ότι με τρομάζει πιο πολύ το. Τρομοκρατήθηκα και εγώ χθες με το που διάβασα για τους κυρίους φόρους. Αμέσως τρομοκρατήθηκα. Πού το περίεργο δηλαδή και το δύσκολο. Αλλά μην τα συγχαίουμε αυτά τα δύο. Όχι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Βεβαίως τρομοκρατούμαστε από τις αποφάσεις της κυβέρνησης και από τους φόρους και από τις περικοπές και από την ανεργία. Αλλά η τρομοκρατία είναι κάτι άλλο. Και την πεθαρά έχει βάλει. Και βάλε και αυτό μας. Και την πεθαρά. Μην τα αφήσει τα κοινωνικά θέματα έξω. Παίζει ρόλο γιατί ο άλλος έχει κόψει το μισθό. Έχει πληρώσει το ΕΤΑΚ. Έχει πάει στη ΔΕΗ, έχει γίνει όλη αυτή η ιστορία κτλ. Γυρνάει σπίτι και τον περιμένει άλλη με τον πλάστρι. Αυτό λέει εδώ ο άνθρωπος, παιδί μου. Άρα δεν είναι το καλύτερο περιβάλλον. Δεν το καλύτερο. Ανοίγει τηλεόραση, έχει τουρνάρα και ακούγεται πιο δυνατή φωνή τη πεθαρά από του τουρνάρα. Έτσι. Επομένω πα κατευθείαν στην αγκαλιά του τουρνάρα. Μπα. Από αυτή την άποψη. Δύσκολο το βλέπω. Για αυτά που λέτε για τα αυτοκίνητα, παιδιά, τα έχουμε πει από χθες. Είναι πολλοί φίλοι εδώ που αναφέρονται στο θέμα των. Φορολογίας πολυτελούς διαβίωσης τρομάρατος. Αυτός ο τίτλος κιόλας είναι και απίστευτος, έτσι. Ναι. Φόρος λέει πολυτελούς διαβίωσης. Λέει διαβίει πολυτελώς αυτός που έχει ένα δίλητρο τώρα και δεν μπορεί τώρα να το συντηρήσει. Και το έχει πάρει πριν από 7 χρόνια. Ναι, ναι. Το δίλητρο αυτό. Και δεν έχει καμία αξία κιόλας πια. Και δεν έχει καμία αξία. Το και του ιδίου η οικονομική κατάσταση δεν είναι ίδια με αυτή που ήταν πριν από 7 χρόνια. Βέβαια. Μάλλον. Έτσι. Λοιπόν. Ακριβώς έτσι. Για πούμε τώρα. Άλλο, Χριστίνα, είχα μια είδηση φοβερή στον χώρο σου. Δεν έχει καλές ειδήσεις γενικότερα στα αθλητικά σήμερα. Α, λες για το 16χρονο το παιδί και όλα αυτά τα γεγονότα. Ένα φοβερό. Και τελικά το πόρισμα του ιατροδικαστή λέει ότι έπαθε υπέστη οξύνου πνευμονικό ίδημα. Ναι, ναι. 17χρονο παιδί. Και εξεψύχησε στα χέρια του πατέρα του. Αθλητής, τον Άρη. Ναι. Και το άσχημα είναι με τον Χακόμπο, ο οποίος είχε ένα περίεργο τραυματισμό όμως. Είχε μια εκτεταμένο αιμάτωμα στο πόδι από μια θλάση που προήλθε και δεν την πρόσεξε. Mm. Και του κάνανε παρακεντήσει εκείνη την ώρα. Δηλαδή είχαν τρομοκρατηθεί πάρα πολύ στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Και δεν έφευγε, λέει, το αίμα. Ξανά έφευγε συνέχεια, τίποτα. Δημιουργούσε συνέχεια αιματώματα. Ναι, ήταν ναι, φοβερό ναι, το πράγμα. Του πίστηκε το πόδι ξαφνικά στο ζέσταμα. Αμάνα. Και ήταν στο νοσοκομείο για αρκετές ώρες. Θα μείνει, λέει, εκτός. Χάνει όλη τη σεζόν. Αυτό παιδί είναι σοβαρό. Χάνει όλη τη σεζόν. Κακό. Λοιπόν, καλά, θα τα δούμε τα αθλητικά σε λίγο. Πάμε στη Σιλβία την Κλιμάκη. Σιλβία, τι γίνεται, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πώς το βλέπεις το ΣΥΣΕ, εσύ, πώς τα βλέπεις τα πράγματα στο Παναθηναϊκό. Εγώ θέλω θετικά, να έτσι. Θέλεις να έρθει. Θέλει να έρθει. Γιατί να μην θέλω. Γιατί να μην θέλει. Το λέει και, ξέρεις και λίγο τροπαλά. Εγώ θέλω γιατί δεν θέλω. Βάζε με σου λέει αλλάξουμε και καμιά φούστα, μια και το είπαμε το θέμα. Ανταλλάξουμε. Μπορεί να χρειαστεί και τίποτα. Δώσε εγώ το φορεματάκι μου, δώσε την άλλη φούστα. Έλα τα κορίτσια, πάμε να ακούσουμε ειδήσεις. Να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Καθαρά τα δύο όπλα της θεσσινής επίθεσης στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας κατέδειξε βαλιστική. Η δημοκρατία δεν τρομοκρατείται, διεμήνυσε ο Αντώνης Σαμαράς. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των φαινομένων βίας θα έχει το απόγευμα στο Μαξίμου με Βενιζέλο και Κουβέλη. Το State Department καταδικάζει την πρόσφατη βία στην Ελλάδα, δήλωσε η εκπρόσωπός του. Κάλεσε τους Έλληνες να διαμαρτύρονται ειρηνικά. Με 166 νέοι υπερψηφίστηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο με τις προαπαιτούμενες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου για την εκταμείευση της δόσης του Ιανουαρίου. Τα σχέδια λιτότητας έχουν αποτύχει, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μετά τη συνάντησή του με τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών στο Βερολίνο. Έρευνα για την αποφυλάξη των ληστών με τα Καλάσνικοφ παρήγγειλε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ιωάννης Τέντες. Πρόστιμα συνολικού ύψους 8.000 ευρώ σε 16 επιχειρήσεις πώλησης καυσόξυλων για παραβάσεις. Την απαλλαγή των σκαφών αναψυχής από τον ετήσιο φόρο πολυτελούς διαβίωσης αποφάσισε το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Χρήστο Σταϊκούρα σχεδιάζεται η διαδικασία επιβολής ετήσιου τέλους πλών για όλα τα σκάφη που εισέρχονται στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για δικηγόρο και συνεργάτηδα του Λαβρέντη Λαβρεντιάδη. Αρχίζουν σήμερα οι χειμερινές εκτόσεις, θα διαρκέσουν έως τις 28 Φεβρουαρίου. Παραδέχθηκε σε συνέντευξη στην Όπρα Winfrey που θα μεταδεί τις επόμενες ημέρες τις κατηγορίες για ντόπινγκ ο ποδηλάτης Lance Armstrong, όπως αναφέρουν τα διεθνή δισεογραφικά πρακτορία.
Για το 10η αγωνιστική της Α1 μπάσκετ των ανδρών, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Πανιωνίου με 87-73. Μάλιστα, Σίλβια. Καλημέρα. Καλημέρα. Για το ρίζο που λέτε, το Δημήτρη το είπαμε. Χθες, για την εμπλοκή του σε ένα θανατηφόρο τροχαίο το Σάββατο. Ο ίδιος λέει ότι δεν ήταν. Ο ίδιος λέει ότι είχε προηγηθεί το τροχαίο. Τον είχε χτυπήσει κάποιος άλλος. Ναι. Πριν, τέλος πάντων, θα βρεθεί άκρη σε αυτό. Μην νομίζετε ότι καλύπτεται το θέμα. Αφού τον έπιασε αστυνομία και πήγε στο αυτόφορο, τι να καλύψει. Καλύπτονται αυτά. Τρελαθούμε. Λέει ότι ρίσα την έγινε το χειρότερο είναι, λέει, συν τη άλλη για τα οικονομικά πεθερικά ζητήματα κτλ. Είναι η Πεθερά να έχει ψηφίσει το κόμμα Στουρνάρα. Θα δηλαδή να στηρίζει την κυβέρνηση. Και να... Το χειρότερο είναι να το έχει στηρίξει ο ίδιος. Δεν έχει. Και ο ίδιος μετά. Και αυτός και τώρα μπορεί να παριστάνει τον απέναντι. Τώρα όμως είναι αλλιώς, λέω, με το πετρέλαιο κίνηση. Διότι τώρα έχει αρκετά αυτοκίνητα που κυκλοφορούν με δίζελ. Δεν είναι όπως παλιά. Έτσι. Ναι, βέβαια. Λέω σε ένα φίλο που λέει έπεφτε, λέει. Όλο και περισσότερο. Ναι, έπεφτε. Αλήθεια είναι αυτό, αλλά γινόταν η μετατροπή με τον χρόνο. Για πάμε στον καιρό. Πάμε. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα Τρίτη, οι βροχές και τις σποραδικές καταιγίδες θα εκλωθούν αρχικά στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και το βράδυ στο Ανατολικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στη Δυτική Ελλάδα θα ενταθούν, θα εκλωθούν καταιγίδες και τη νύχτα, αργά το βράδυ και κατά τη διάρκεια της νύχτας, θα βρέξει πρόσκαιρα και στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 6 με 7 από φόρ στα πελάγη, 8 στο Βόρειο Ιόνιο, το βράδυ αργά 8 και στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Βόρεια Ελλάδα έως 11 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 17 με 18. Στην Αττική σήμερα λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το απόγευμα προς το βράδυ θα βρέξει τοπικά κυρίως στα δυτικά και νότια του νομού. Νότιο-δυτική άνεμη 4 με 6 από το απόγευμα ενισχύονται στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 5 έως 17 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης επίσης συννεφιά παροδικά αυξημένη με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές. Άνεμη νότιο-δυτική 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 4 έως 11 βαθμούς. Την Τετάρτη βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκλωθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας, αλλά θα είναι περισσότερες και εντονότερες στη Δυτική Ελλάδα, τη Βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική, στα πελάγια εντασί τους θα φτάνει και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο και έτσι θα αγγίξει στη Βόρεια Ελλάδα τους 13 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 16 με 17 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή αρκετές βροχές στη χώρα μας, πάλι όμως περισσότερες και εντονότερες θα είναι στη Δυτική Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο. Ωστόσο φαίνεται πως το Σάββατο θα έχουμε μια πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού, πρόσκαιρο σταμάτημα των βροχών. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο το Σάββατο. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Μάλιστα. Λοιπόν. Τράπεζες σήμερα, όχι, δεν νομίζω να έχουν απεργία παιδιά τράπεζες. Πώς το λέω. Θα κηρύξουν απεργία πάντως. Άλλο θα. Τραπέζι πάλι λίγο το Λοιπόν. Πάμε, Χριστίνακη. Τι είπαμε, τα κεντρικά είναι αυτά. Έτσι δεν έχει πολύ δραστηριότητα. Σε γενικές γραμμές. Στον μπάσκετ Ολυμπιακός είχε πολύ εύκολο βράδυ. Τελικά πιο εύκολο από ό,τι περίμενε. Με τον Πανιόνιο. Με τον Πανιόνιο. Και τώρα στρέφει το βρήμα στην Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός φεύγει σήμερα για το Βερολίνο, χωρίς τον ίδιο Διαμαντίδη όμως. Μήτρογλου κορυφαίος, γιατί δεν το λες. Θα τα πω, αλλά έχω και βίντεο ετοιμάσει, Δημήτρη μου. Αυτό είναι, έπρεπε να είναι στις πρώτες ειδήσεις, γιατί δεν το λες. Σου λέει, άμα διαβάσουμε τις εφημερίδες. Έχω και βίντεο να σου δώσω. Καλά. Άντε καλά. Πάμε. Υπάρχει συμφωνία σε πολλά με Ολυμπιακό. Είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Είναι ο Ντε Βισέντι, εδώ όπως βλέπετε τον νεαρό αυτό κύριο. Ναι, μπαλαδόφατσα όπως βλέπεις. Κοίτα, δεις που πέφτει το μάτι κατευθείαν. Τώρα έχει δώσει ολόκληρη συνέντευξη στο παιδί. Κάνουν έτσι. Κοπέλα έχω, είναι Ελληνίδα, 3 μήνες σχέση. Μένει στο πέραμα. Στο πέραμα Ιωαννίνων. Αυτό ποιο το γράφει. Ο Ντε Βισέντι. Ο Ντε Βισέντι. Το ρώτησε τον άνθρωπο, ρε παιδί μου, έχει κοπέλα ή να σου βρούμε τίποτα εδώ. Έχω σου λέει. Φέρουμε στον Πειραιά και τα λοιπά. Τέλειο. Στο πέραμα Ιωαννίνων όμως, κάτι πρέπει να κάνουμε. Θα δούμε. Κατεβάσουμε. 87-73 Ολυμπιακό στον Πανιόνιο. Καλύτερο στο Πρίντεζη. Κάναμε λέει πρόταση στο Μήτρογλου, για το Μήτρογλου στον Ολυμπιακό, αλλά δεν. Δεν το δίνουμε. Δίνουμε εμείς. Ο οποίος ψηφίστηκε κορυφαίος παίχτης. Για πέρσι. Έχει ενδιαφέρον αυτό για το Μυραλά το θέμα που αρχίζει να κινείται. Ναι, ναι. Διαψεύδουν πάντως από τον Ολυμπιακό ότι. Ναι, ο Νικοπολίδης το είπε. Τι διαψεύδουν. Θα περιμένουμε το Μυραλά, είπε. Παράθυρο την επιστροφή σου λέει. Δεν το λέει ο δημοσιογράφος. Ο Αστέρας μόνος τρίτος. Χθες άκουσα που το περιγράφανε, λέει, και τελειώνει το μάτς 1-0 και έτσι ο Αστέρας είναι πρώτος τρίτος. Ναι. Μόνος του πρώτος τρίτος. Ναι, ναι. Είναι και αυτό μια άποψη. Πρώτο, ναι. Τρίποντα χωρίς μπάλα. Δεν παίζει αυτό, είναι. Παίρνουμε το τρίποντα, αλλά. Για να δούμε τη Sport Day. Ναι. Η επόμενη, μετά του Ολαϊτάν και τη Βισέντη, ο Ολυμπιακός έτοιμος να σκουπίσει λοιπόν ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά.
Πρώτη στη λίστα Βασιλείου Μάνταλος. Ακολουθούν Κολοβός Σάμαρης. Άστε, θα δούμε. Εντάξει. Υπάρχει κινητικότητα στην αγορά. Ντάνιελ Σνάιντερ, απόλυτη επιβεβαίωση του αποκλειστικού ρεπορτάζ της εφημερίδας. Και το Σάββατο εδώ, ο ΣΥΣΕ, έτσι λένε. Η εφημερίδα, οι άνθρωποι της ΠΑΕ παλεύουν για να βρεθεί ο ΣΥΣΕ στο ΑΚΑ, στο μάτς με τον Πανθρακικό. Να παίξει. Κάτι να το δει. Να το δει. Ναι. Ο Απόσταση λέμε Κυριάκο. Θα δούμε τι θα γίνει και εκεί. Η ΑΕΚ δεν πέφτει. Υπάρχει λέει σιγουριά του Πετρόπουλου. Και έριξε τον πύχη ο Σαββίδης, αποφάσισε. Και ο Τσιτσιακόφ ανακοίνωσε λοιπόν ότι δεν θα πετάξουμε λεφτά, δεν θα πάρουμε διάσημους κτλ. Καλά. Εντάξει. Πρωταθλητής, έλα αν σε δίνουν. Η αλήθεια για τον Κέβιν. Φάκελος Μυραλάς. Νικοπολίδης, Κέβιν, θα σε περιμένουμε. Βαλβέρδε, μου λείπουν ο θρύλος και ο κόσμος του. Μάλιστα, μπράβο. Βαθύ κόκκινο εδώ στα βραφεία του ΨΑΠ. Σάρος ο θρύλος όλες τις κατηγορίες. Δεν είναι, παιδιά. Δεν είναι σωστός τίτλος. Μπορεί και από πίσω ο Πίνο. Βέβαια. Με συγχωρείτε. Το δοκίμασε για 10 λεφτά σου λέει και μπορεί και από πίσω. Να το κατάλαβε. Για κρυφό κυνηγό εννοεί. Δεν είναι σωστό. Αλλά... Τίτλος αυτός θα με συγχωρείτε. Πάμε στο γκολ. Πέφτουν τα τείχη. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για τη μεγάλη επιστροφή του Τζιμπρίλ Σισε στο Παναθηναϊκό. Καθώς χθες άναψε το πράσινο φως και από την QPR. Ο Γάλλος λοιπόν επικοινώνησε χθες με τον Αλαφούζο και τον ενημέρωσε ότι όλες οι λεπτομέρειες με την αγγλική ομάδα διευθετήθηκαν. Έρχεται αύριο στην Ελλάδα για να υπογράψει και να ενσωματωθεί στους πράσινους, κυρία Βραχάλη. Λένε ότι είχε και συνάντηση με τον Κυριάκο χθες, ο κύριος Παναγόπουλος, αλλά τα χρήματα που πρέπει να δώσουν στη Βόλσμπουργκ για να μπορέσει να αγωνιστεί είναι πολλά. Είναι γύρω στις 600.000 ευρώ. 600.000 ευρώ. Ακόμα τόσο πολύ κοστίζει ο Κυριάκος. Κυριάκος, παιδιά. Στην ηλικία μας. Τι μας νοιάζει, ποια ηλικία μας. Δεν έχει κάποια χρυσή τομή, βέβαια, γιατί δεν παίζει, δεν τον υπολογίζουν. Μα ναι, αυτό είναι περίεργο. Αλλά καμία ομάδα δεν χαρίζει, παιδιά. Δεν χαρίζει. Ο άλλος είναι ο κεφάλαιο της επιχείρησης. Ναι, ναι. Και είσαι Γερμανό και όλος να πες, θα σου χαρίσεις. Τι έδωσε. Εδώ να μείνεις για το Μήτρογλου και κορυφαίος ο πιστολέρο χθες από τα βραβεία. Μπράβο στο παιδί. Αυτά λοιπόν. Ακούστε, ρε παιδιά, μια ιστορία με ένα αυτοκίνητο. Λέει, πήρα το εφάπαξ το 2004. Πήγα το 4 λοιπόν και. Πήρα μάξι. Πήρε ένα μάξι άνθρωπο. Σαν 2000 κυβικά. Το 4 πριν από κοντά 10 χρόνια. Πάει και αυτός. Λοιπόν, αξία τότε 40.000 ευρώ. Μοντέλο του 3 μάξι. Από Γερμανία. Πήγα σε μαντάδες να το δώσω τώρα. Ένα μου δίνει μόνο να δει 1.000 ευρώ, δεν δίνει τίποτα. Γιατί τώρα... ξεμείνει το άνθρωπο. Και τώρα θα πληρώσει φόρο πολυτελούς διαβίωση σε κάποιον. Τώρα πώ την πατάει. Διότι είναι μοντέλο του 3. Το... Ναι. Πήρε από τη Γερμανία το 4. Μετράει το 4 9 χρόνια. Επομένω πληρώνει ακόμα. Πληρώνει ακόμα. Πληρώνει ακόμα. Μάλιστα. Άδικο δεν είναι. Γάβρος, πέθαναν οι Βάζελοι με τον Ντεβισέντη, σου λέει. Mm-hmm. Ταινία τους γύρισε ο Αργεντινός. Ότι έπαιξε καλά προχθές με τον Παναθηναϊκό. Μα σαν τον Ζαρντίν το πιστεύει και το δείχνει. Ότι η καλή του θέση είναι στα πλάγια. Και το πιστεύει ο Ζαρντίν, παίζει πολύ ωραία από τα πλάγια ο άλλος. Εντάξει. Τελειώνουν οι συζητήσεις για το Ρωσίδη και Τζιμπούρ. Σάρος ο θρύλος στα βραβεία του ΨΑΠ. Πάμε. Όποτε σας βλέπει, λέει ο Αποστόλης εδώ, εσένα και τη Σίλβια, φτιάχνει η μέρα του. Καλό και σας στέλνει την καλημέρα το άνθρωπο. Καλώς, με καλώς. Την καλή έννοια. Ναι. Πάμε στο ντέρμπι. Ναι. Υποδοχή μεσία για Τζιμπρίλ. Σίγουρη διοίκηση του Παναθηναϊκού για τον ερχόμο του Γάλλου. Ο Σισε ζήτησε από τους μάνατζερ του να μην εμπλακούν για να μην ανέβει το κόστος με τις αμοιβές τους και συζητά μόνος του με τους πατέρα Αλαφούζο. Μόνο δανεικό τον παραχωρεί η QPR, ενώ οι Τούρκοι επιμένουν για Μπεσίκτας. Mm. Αισιοδοξία και για Κυριάκο. Γιάννης Αλαφούζος θέλει να φέρει πίσω τον 33χρονο στόπερ. Μου τα τετριώνει ο Κυριάκο. Έλα ρε παιδιά μου 33χρονο τώρα, εντάξει. Mm. Πάλε κάτι. Χωρίς την άνοιξη. Ανοιχτή γραμμή Παναγόπουλου με τον παίχτη μέσω Μάρη. Έρχεται για να φύγει ο Λέτο. Μπέσα επαφές με την Ίντερ για δανεισμό του. Αυτός είναι ο Μπέσα εδώ. Ναι. Νεαρός. Μάλιστα. Η πράσινη Τζιμπρίλ, ένα μόνο συζητώ. Γλέντα μέσα στο σπίτι του τον Ολυμπιακό. Ρε μια μανία, ρε. Διάβηκε ή έχει άλλο μυαλό. Ρε μια μανία. Έλα πάνω τον Ολυμπιακό και α πέσουμε β' κατηγορία. Αφού έτσι μου έρχεται να του αφήσουμε να κερδίσουν αυτό το μάτι. Να σου πει κάτι καλά, εντάξει. Και εγώ το σκέφτομαι. Το σκέφτομαι δηλαδή πραγματικά αφού είμαστε 20-30 βαθμού μπροστά. Άσε να κερδίσουν αυτό το μάτι. Εντάξει, και καλά να σκοράρει. Κάποιο πρέπει να τη δώσει κιόλα για να σκοράρει. Αυτό να πει, παιδί μου τώρα. Είναι δυνατόν να σκέφτεσαι έτσι. Τι να σου πω. Δεν σκέφτεστε καθόλου έτσι. Εμείς σκεφτόμαστε ανοιχτά. Και 40 βαθμούς μπροστά να είστε, θέλετε να κερδίσετε τον Παναθηναϊκό, παιδιά. Ναι, ναι. Έτσι δεν είναι. Το είπαμε, παιδιά, για το παιδάκι και θα πούμε και άλλα για το παιδάκι που πέθανε χθες 17 χρονών, αθλητή του Άρη. Το είπαμε. Με αυτό ξεκινήσαμε. Πρωί-πρωί κι εσύ. Είναι για το θανατικό να φωνάζεις ρε. Παναγία μου δηλαδή, ορισμένη από εσάς. Λοιπόν. Πάμε και στην ώρα για να κλείσουμε. Μιλάνε με Λίλ για Κλωναρίδη. Έλλειμμα άμεσου ρευστού. Η ΑΕΚ θα επιδιώξει να πείσει τους Γάλλους, είτε να ρίξει το ποσό που ζητάνε, είτε να μην πάρουν όλα τα χρήματα τώρα, ώστε να έρθει ο 20χρονος εξτρέμ. Ξεκινήστε διαπραγματεύσεις με Γιαννιώτα και εδώ είμαι εγώ.
μήνυμα του Άλκη Φωτίου προς τη διοίκηση. Φούντας νίκη μέσα στο Χαριλάο. Κόσμος απαιτεί διαφάνεια. Μέστε. Αυτά. Λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε. Περάστε. Δεν θα ξεκινήσουμε με τα θετικά. Ναι. Καθώς, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, θρήνωσε επικράτηση στο ελληνικό ποδόσφαιρο μετά τον άδικο χαμό του νεαρού ποδοσφαιριστή του Άρη, 16 ετών, υπέστη πνευμονικό είδημα χθες και έχασε τη ζωή του. Σοκ και στον ΠΑΟΚ με τον Χακόμπο, ο οποίος χάνει το υπόλοιπο της σεζόν και αυτός με έναν σοβαρό τραυματισμό. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Άσχημα νέα. Έξω 3 με 5 μήνες. Η σεζόν τελείωσε. Έγραψε ο Σαν Χακόμπο σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης και φαίνεται πως το ξαφνικό πρόβλημα που προέκυψε πριν από τον αγώνα με τον Ατρόμητο είναι εξαιρετικά σοβαρό. Ο Ισπανός τερματοφύλακας ένιωσε αφόρητους πόνους στο πόδι του, στην περιοχή ανάμεσα στο γόνατο και στο τετρακέφαλο, το οποίο πρίστηκε και είχε μαζέψει υγρό. Αφού του έγινε παρακέντηση, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις και τα αποτελέσματα δεν είναι ευχάριστα. Όπως διαπιστώθηκε λόγω του χτυπήματος που δέχτηκε στον προηγούμενο αγώνα εναντίον του Παθρακικού και παρότι δεν διαμαρτυρήθηκε για ενοχλήσεις στη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας, είχε υποστεί τραυματισμό. Από τον κλινικό και παρακλινικό έλεγχο διαπιστώθηκε εκτεταμένη θλάση δευτέρου βαθμού της εντοβάθη μοίρας τετρακεφάλου, με ρήξη περιτονίας που αιτιολογεί το είδημα και τον έντονο πόνο. Εκτιμάται ότι η απουσία του ψαγωνιστικού σχόλου θα διαρκέσει 3 έως 5 μήνες. Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί όμως η οικογένεια του Άρη, του ποδοσφαίρου, αλλά και η κοινωνία της Θεσσαλονίκης από το χαμό του Άγγελου Τσιπούρα. Ο 16χρονος ποδοσφαιριστής της ομάδας K17 των Κιτρίνων έφυγε από τη ζωή το πρωί της Δευτέρας, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Σύμφωνα με τους οικείους του, σηκώθηκε το πρωί για να πάει σχολείο. Λιποθύμησε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, που βύθισε στη θλίψη και την οδύνη την οικογένειά του και την οικογένεια του Άρη. Ο Αστέρας Τρίπολης βύθισε στον πάτο της βαθμολογίας Super League στην Κέρκυρα. Με γκολ του Περόνη στο 24ο λεπτό, οι Αρκάδες επικράτησαν 1-0 στον αγώνα με τον οποίο έπεσε η αυλαία 17ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος και πέρασαν στην τρίτη θέση κατάταξης. Μάλιστα, δεν τη βλέπω καλά την Κέρκυρα. Ναι, ότι καλά να τη βλέπεις. Πάμε να δούμε και τα ευχάριστα. Καλύτερα, λέει εδώ ένας φίλος, πέσα στο Ζαρντίν, ρε παιδιά. Ότι η Μασάντο παίζει καλύτερα, όντως στα πλάγια. Και ακόμα πιο καλά έξω από τις πλάγιες γραμμές. Απέξω, τελείως, απέξω. Έλα, πάμε. Τα ευχάριστα και λέγατε ότι δεν έχω αναφέρει κάτι. Βίντεο σας έχω ετοιμάσει ολόκληρο. Λοιπόν, ο Κώστας Μήτρογλου, καλύτερος ποδοσφαιριστής, Έλληνας ποδοσφαιριστής της περασμένης σεζόν, σύμφωνα με τις βραβεύσεις που κάνανε χθες. Ναι. Καλύτερος ξένος ο Κέβιν Μιραλάς, καλύτερος τερματοφύλακας ο Ρέστης Καρνέζης, καλύτερος προπονητής ο Ερνέστο Βαλβέρδε ξένος και Έλληνας ο Γιώργος Δόνης. Πραγματοποιήθηκε η ετήσια εκδήλωση του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών, στην οποία βραβεύθηκαν οι καλύτεροι για την περίοδο 2011-2012. Καλύτερος ξένος ποδοσφαιριστής για την περίοδο 2011-2012, ο Κέβιν Μιραλάς της Παραολυμπιακός. Καλύτερος ποδοσφαιριστής ψηφίστηκε ο Κέβιν Μιραλάς του Ολυμπιακού, ο οποίος ήταν και πρώτος σκόρερ του περσινού πρωταθλήματος με 20 τέρματα σε 25 αγώνες. Ωραία την μπάλα ο Μιραλάς, το σουτ εκπληκτικό γκολ. 5-2, χατρίκ από τον Κέβιν Μιραλάς. Καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής αναδείχθηκε ο Κώστας Μήτρογλου, ο οποίος με τη φανέλα του Ατρόμητου σημείωσε 14 γκολ και οδήγησε τους περιστεριώτες στα play-off και στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος. Μήτρογλου 2-0. Σέντρα για το Μήτρογλου, η κεφαλιά 1-0. Καλύτερος τερματοφύλακας αναδείχθηκε ο Ρέστης Καρνέζης, ενώ καλύτερος προπονητής ο Ερνέστο Βαλβέρδε. Το αντίστοιχο βραβείο για τον καλύτερο Έλληνα προπονητή παρέλαβε ο Γιώργος Δόνης για την πετυχημένη περσινή πορεία του Ατρόμητου. Επίσης, το βραβείο για το καλύτερο ταλέντο της περσινής σεζόν πήρε ο Παναγιώτης Βλαχοδήμος για τις εμφανίσεις του με τη φανέλα της Σκόντα Ξάνθης. Ωραία. Ο Ολυμπιακός κέρδισε, όπως σας είπαμε, τον Πανιόνιο 87-73 στο στάδιο Ιωνικής Κεφυλαίας. 12 στα 12 στο πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός. Κορυφαίος ο Γιώργος Πρίντεζης με 16 πόντους. Ο Σπανούλης είχε 13. Και τώρα πλέον το βλέμμα στρέφουν στην Παρασκευή, στον αγώνα με τη Σιένα για την τέταρτη αγωνιστική του Πρωταθλήματος. Έχασε χθες η Σιένα στο πρωτάθλημα 30 πόντους. Ναι. Ναι, κάπου το διάβασα. Ο Sporting, από ό,τι κέρδισε βέβαια χθες πάλι τρένο, πάλι ομάδα, το αντρικό. Και στο ποδόσφαιρο, ποια ομάδα υποστηρίζεις? Εντάξει, είπα, οι ομάδες με μένα πάνε μια χαρά φέτος, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Από όλους στο ποδόσφαιρο. Μια χαρά. Και ανέβει. Ο Sporting στο μπάσκετ. Θα ανέβει βέβαια. Και στο κύπελλο πάει καλά. Μια χαρά. Πήγες γήπεδο? Πήγα, ναι. Μετά από πολλά χρόνια.
Μπράβο, Χριστίνα. Μπράβο, Χριστίνα. Λοιπόν. Αυτά, παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα, Χριστίνα. Καλή εβδομάδα. Καλό υπόλοιπο. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Για πάμε. Θα τα πούμε συνέχεια, παιδιά. Και για το πετρέλαιο και για αυτά έχουμε συζητήσει αργότερα. Για τη ΔΕΗ. Βλέπω πολλά μηνύματα και για τη ΔΕΗ και για τα αυτοκίνητα και όλα. Στη συνέχεια τα κουβεντιά σου. Ελάτε. Because of all my pride, the tears I gotta hide. Oh, I thought I was smart, I stole a heart, didn't think I did. Boy, now I see she's worse to him than me. Let her go ahead. Just an alley creeper, light on his feet. A young fighter screaming, with no time for doubt. With the pain and anger, can't see a way out. It ain't much time asking. Καλημερίζουμε, παιδιά. Είδες τι κάνει τηλεόραση. Ρε Λίδα, εσύ που είσαι επίσης έμπειρη, καλημέρα. Και ήρθε και απ' έξω. Και ήρθες και απ' έξω, έξω. Έλα, δεν ήρθα τώρα. Πόσο έχεις, 3-4 λεπτά, 5. 5, 10. Μια μισή ώρα. Έλλη 30 φίλου έτσι ήταν έξω καιρό, το είδε στο πλάνο. Θα μας πει η Έλλη τώρα, ναι. Περιμένετε. Ναι. Δεν το έτσι. Βλέπω εγώ πάντως για έτσι, παιδιά. Δεν το έχω πετύχει ποτέ έτσι να είναι έξω. Τώρα, ναι. Αν έτυχε μπορείς σήμερα. Μπορεί να ξεφύγει τώρα. Περιμένετε, περιμένετε, παιδιά. Να δούμε μήπως είναι αλλιώς. Για φέρ τον μπροστά. Για άλλαξε το λίγο. Μήπως είναι έτσι. Μπράβο, είδε πώ αλλάζει τώρα. Να, βλέπετε. Να, αυτή έτσι. Έτσι μπορεί. Έτσι μπορεί να είναι, έτσι μπορεί να είναι. Έτσι όχι. Ό,τι θέλετε. Βάλε και λίγο πρασινάκι. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι ωραίο. Μια χαρά είναι. Από ό,τι βλέπω στην αλλίωση όλοι πρώτοι μας, έτσι. Κατευθείαν. Το μυαλό μας. Πράσινο δεν είναι απαγορευμένο σου, λέει. Δεν βάζω πράσινο. Τελείωσε. Καλημέρα λοιπόν, παιδιά, σε όλους. Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, τώρα είναι 7 και κάτι ψηλά. Όλος μας ο πόνος ήταν να μην σχολιάσουμε το ένα λεπτό παραπάνω που παίξει ο Ολυμπιακός και κάτι έτρεξε τα γύφτηκα. Το είπαμε χθες. Και τι έγινε δηλαδή. Και όλος ο πόνος του κόσμου είναι αυτό. Όχι, αλλά γίνονται αγώνες. Γίνονται αγώνες. 90 λεπτών διάρκεια. Συνήθως. Λάθος. Όλοι οι προπονητές λένε στους παίχτες το εξής. Ο αγώνας τελειώνει όταν σφυρίξει ο διαιτητής. Αυτό είναι αλήθεια. Λήξη. Mm-hmm. Τότε τελειώνει ο αγώνας. Όλα τα υπόλοιπα είμαστε εμείς. Αυτό είναι αλήθεια. Για να το συζητάμε. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, τι είναι, έχουμε τίποτα. Απ' έξω. Ψιλογίναμε θεματάκι. Γίναμε. Γίναμε. Λόγω της, το λέγαμε χθες. Λόγω των πυροβολισμών. Ναι. Λόγω των πυροβολισμών. Και λόγω των υπολείπων. Τσίπρα, Σόιμπλε είχε. Όχι ιδιαίτερα. Δηλαδή τα γερμανικά μέσα ήταν. Ναι. Τα υπόλοιπα όχι ιδιαίτερα. Το τρομοκρατικό ήταν τώρα που έπαιξε. Γενικά. Έγινε ναι. Και θέμα και στον briefing όταν, στις ΗΠΑ. Όταν για τον τουρισμό. Επλήγη. Όταν βρίσκεται σφαίρα στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Γιατί υπάρχει ένα θέμα. Αυτό έγινε τίτλος. Δεν είναι και πολύ συνηθισμένο γεγονός. Ναι. Υπήρχαν γενικώς όμως σχόλια και για τα υπόλοιπα που γίνονται. Δηλαδή από την Κομισιόν έγιναν χθες σχόλια για το φορολογικό, για τις αυξήσεις της ΔΕΗ. Ως πολύ καλά βήματα. Η αύξηση του ρεύματος είναι πολύ καλό βήμα. Και προαπαιτούμενα. Ναι, γενικώς. Καλό βήμα για τους δανειστές. Γιατί ως γνωστό θα το πληρώσει η Κομισιόν. Μαζί με αυτήν την Κομισιόν. Θα πούμε, παιδιά, πόσο κάνει το ρεύμα. Έλα να το μοιράσουμε για το 27. Οι δανειστές ενδιαφέρονται να πάρουν τα χρήματά τους πίσω. Επομένως, ό,τι μέτρο παίρνεις που μαζεύει χρήματα ή θέλει να μαζέψει χρήματα, δεν ξέρουμε αν θα τα μαζέψει στο τέλος. Γιατί εγώ διαβάζω στην Καθημερινή σήμερα ότι είναι πολύ κάτω από το στόχο τα αναμενόμενα έσοδα για το πετρέλαιο. Για το πετρέλαιο είναι κάθε. Το πρώτο δίμηνο δηλαδή. Δεν είναι ίσα που λέγανε, ίσα βάρκα, ίσα νερά που λέγανε. Καθόλου. Χθες ο κύριος Τουρνάρας που το ρώτησε στάει στην συνέντευξη που είχε, είπε γιατί βιάζεστε, λέει παιδιά, Γενάρη είναι ακόμα. Περιμένετε. Παρακαλά, να κάνει κρύο. Θα χειμωνιάσει. Δεν είναι όμως, παιδιά, κοιτάξτε, λέει ότι μέχρι τώρα έχουν, τα έσοδα είναι 36 εκατομμύρια παραπάνω από πέρσι. Και αυτό λέει δεν δείχνει ότι θα μαζέψουν το 1 και πλέον δισεκατομμύριο που προσδοκούν μέχρι το τέλος σεζόν. Ένα δις και πλέον παραπάνω από πέρσι. Διότι, αν διότι είναι ο φόρος εξαπλασιάστηκε. Διότι αν είναι ίδια με πέρσι, απλώς λιγότεροι
Ναι, πολύ προσέφεραν το ίδιο ποσό. Ακριβώς. Επομένως, αυτό λέγεται λέλαπα, φορολογική. Έχει ενδιαφέρον πάντως ότι αρχίζουν και ακούγονται τις διάφορες φωνές και σχόλια σχετικά με την αύξηση της φορολογίας αξίζει γενικώς από οικονομικά φύλλα, όπως η Wall Street Journal, θα το δείτε μετά. Που λένε ότι αυτό το πράγμα είναι ένας φαύλος κύκλος που δεν οδηγεί πουθενά και σίγουρα δεν διασφαλίζει στους δανειστές το να πάρουν τα χρήματά τους πίσω κάποια στιγμή. Είναι απόλυτη λογική, βεβαίως, να πει το όλο αυτό. Έτσι, το ίδιο συμβαίνει και με αυτά, λοιπόν. Όπως και με τους άλλους φόρους ή με τα αυτοκίνητα ή οπουδήποτε. Εκεί βρισκόμαστε στη χθεσινή ψήφιση από τη Βουλή των λεγόμενων προαπαιτούμενων. Όχι όλων, γιατί αφαιρέθηκαν και μερικά. Με πρώτο πρόοδο για τα σκάφη. Αυτά λέει δεν ήταν προαπαιτούμενα, θα μπουν σε την επόμενη εβδομάδα με άλλο νόμο. Ενδιαφέρον πάντως, παιδί μου, να βλέπεις κάθε φορά. Επηγόμαστε οπωσδήποτε, παιδιά, τώρα διότι δεν προλαβαίνουμε το Euroworking. Ναι. Όπου εδώ παρεπτόντως ανοίγω παρένθεση. Χθες ο κύριος Τουρνάρας είπε ότι έμαθε, τον ενημέρωσαν από τα γραφεία μας στις Βρυξέλλες, ότι χθες το βράδυ το Euroworking Group κάνει θετική εισήγηση στο Eurogroup να πάρουμε τη δόση του Γενάρη. Καλά, τώρα δεν υπάρχει και περίπτωση να δώσει το. Προφανώς. Πάντως, νομίζω μια είδηση που επίσης είχε ενδιαφέρον χθες και έχει να κάνει με το τι αρχιοθετούμε εμείς και τι πρωτοκολλούμε και τα επίσημα έγγραφα. Η απάντηση που δόθηκε στον Ντερ Σπίγκελ για τα SMS που στέλνει η Άγγελα Μέρκελ. Ότι αρχιοθετούνται σε επίσημα έγγραφα τα SMS από το κινητό της, διότι έχει τη συνήθεια καγκελάριος να στέλνει και στους υπουργούς, προφανώς και στους συνεργάτες της. Όλα αυτά λοιπόν αρχιοθετούνται ως επίσημα έγγραφα στη Γερμανία. Όχι, το λέω επειδή εμείς δεν αρχιοθετούμε ως επίσημα έγγραφα γιατί είναι απόρριτα διάφορα άλλα. Είμαστε πρώτοι. Λοιπόν, μπορούμε εμείς. Σου λέει για το στικάκι, ρε παιδιά. Λέει, πρώτα απ' όλα είναι ένα ηλεκτρονικό λέει, αρχείο, ένα δίσκο ηλεκτρονικό. Δεν πρωτοκολλάται από μόνο του. Πρέπει να τον τυπώσει. Ποιο τα κάνει αυτή τη δουλειά, να το δει. Αφού δεν το είδε κανείς. Ναι. Αυτό. Λοιπόν, αυτό από δικαιολογίες. Οι καλύτερες που λένε. Τώρα αυτή τη βδομάδα, βέβαια, η αλήθεια είναι με το που τελειώσαμε με τις ψηφοφορίες και βριστήκαμε όσο ήταν δυνατόν, ας πούμε, για μια μέρα με την υπόθεση της επίθεσης χθες. Τώρα αυτές οι επόμενες μέρες θα είναι αφιερωμένες εξαιρετικά στο στικάκι. Ναι, σήμερα περιμένουμε τον κύριο Διώτη πρώτα απ' όλα. Είναι επόμενες τρίτη επόμενες σήμερα, τρίτη, τετάρτη, πέμπτη. Φαίνεται ότι θα στήσουν τέσσερις κάλπες. Έτσι φαίνεται, προς τα εκεί πάμε. Ναι. Τέσσερις κάλπες, τα τέσσερα πρόσωπα δηλαδή. Ναι. Προς τα εκεί πάει η απόφαση. Το Πανδρέο θα την πληρώσει στο τέλος. Το βλέπω να έρχεται. Το βλέπω κι εγώ, θα εκτονωθούν ορισμένοι. Το βλέπω να εκτονωθούν εκεί στον Παπανδρέο όλοι. Μάλιστα, θα δούμε. Αυτή η λύση φαίνεται πάντως να προκρίνεται και από πολλές πλευρές. Από ό,τι και από την Σύνοδο των Προεδρών της Βουλής. Ναι, ακριβώς. Πάντως να σας πω ότι επίσης ενδιαφέρουσα είδηση από την Αυστρία για υπουργό, πρώην Υπουργό Εσωτερικών και πρώην Ευρωβουλευτή. Φυλάκιση 4 ετών για διαφθορά. Μπήκε μέσα. Διότι Βρετανοί δημοσιογράφοι, όταν ήταν στις Βρυξέλλες, του είχαν προσεγγίσει, του είχαν υποσχεθεί 100.000 ευρώ για να προωθήσει ένα θέμα που βοήθησε κάποια λόμπι, εν πάση περιπτώσει, και ο ευρωβουλευτής. Εδώ δεν συμβαίνει. Δέχτηκε και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 4 ετών. Εδώ, παιδιά, είναι πρωτοφανή πράγματα. Στην Ελλάδα να προσεγγίζουν υπουργούς, στελέχη κτλ. Και να του λένε. Δεν γίνονται αυτά, παιδιά. Σπρώξε, σπρώξε αυτή την υπόθεση, θα κερδίσει η χώρα από αυτό. Με βάση μια συνομιλία που είχε καταγραφεί. Έτσι, παράνομο υλικό, βέβαια. Παράνομο υλικό. Παρόλα αυτά πήγε μέσα. Παράνομο υλικό, ρε παιδί. Ένα παράδειγμα. Ναι. Λοιπόν, σωστό. Δεν μας λέει η Σίλβια τις ειδήσεις να έρθει και η Έλλη Τριανταφύλου να κάτσει μαζί μας να τα δούμε παρέα όλοι. Έλα, έλα Σίλβια, πάμε. Καλή σας ημέρα. Να ρίξουμε λοιπόν μια γρήγορη ματιά στις κυριότερες ειδήσεις. Καθαρά τα δύο όπλα της θεσινής επίθεσης στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας κατέδειξε η βαλιστική. Η Δημοκρατία δεν τρομοκρατείται, διεμήνυσε ο Αντώνης Σαμαράς. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των φαινομένων βίας θα έχει σήμερα το απόγευμα στο Μαξίμου με Βενιζέλο και Κουβέλη. Δεν θα πούμε όχι σε νέο κούρεμα αν έρθει. Είναι ευπρόσδεκτο, δήλωσε χθες ο Γιάννης Τουρνάρας. Από τη στιγμή που η Ελλάδα θα παράγει πρωτογενές πλεόνασμα, τότε θα έχουμε νέο κούρεμα, συμπλήρωσε. 166 νέοι υπερψηφίστηκε επειδή αρχή το νομοσχέδιο με τις προαπαιτούμενες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου για την εκταμείευση της δόσης του Ιανουαρίου. Τα σχέδια λιτότητας έχουν αποτύχει, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μετά τη συνάντησή του με τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών στο Βερολίνο. Έρευνα για την αποφυλάξη των ληστών με τα Καλάσνικοφ παρήγγειλε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Τέντες. Πρόστιμα συνολικού ύψους 8.000 ευρώ σε 16 επιχειρήσεις πώλησης καυσόξυλων για παραβάσεις. Την απαλλαγή των σκαφών αναψυχής από τον ετήσιο φόρο πολυτελούς διαβίωσης αποφάσισε το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Χρήστο Σταϊκούρα σχεδιάζεται η διαδικασία επιβολής ετήσιου τέλους πλοίων για όλα τα σκάφη που εισέρχονται στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για δικηγόρο και συνεργάτηδα του Λαβρέντη Λαβρετιάδη.
Αρχίζουν σήμερα οι χειμερινές εκτόσεις, θα διαρκέσουν έως τις 28 Φεβρουαρίου. Παραδέχθηκε σε συνέντευξη στην Oprah Winfrey που θα μεταδίδει τις επόμενες ημέρες τις κατηγορίες για ντόπινγκ ο ποδηλάτης Lance Armstrong, όπως αναφέρουν τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία. Και για τη 12η αγωνιστική της Α1 μπάσκετ των ανδρών, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Πανιωνίου με 87-73. Διαφορά έτσι παρά. Μάλιστα. Εντάξει, Σιλβία μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα, Σιλβία. Γεια σου, Ελί, καλημέρα και σε εσένα. Γίνεται καλά, είμαστε εδώ, είχαμε τίποτα σήμερα. Όχι. Όχι, σήμερα δεν είχαμε τίποτα. Ναι. Μπράβο. Άρα, πότα, παιδιά. Στα τελευταία 24 ώρα ξυπνούσαμε τα ξημερώματα. Όλο κάτι είχε συμβεί. Όλο κάτι είχε συμβεί. Ναι. Με SMS κατευθείαν πρωί-πρωί. Με τις δηλώσεις, ναι. Και με τις δηλώσεις και τα λοιπά. Αλλά είπαν ένα βράδυ, σου λέει τώρα, έχει πέσει πολλή δουλειά τις τελευταίες νύχτες. Να ξεκουραστούμε λίγο, σου λέει το βράδυ, έχει και αύριο μέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τον καιρό. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα Τρίτη, οι βροχές και τις σποραδικές καταιγίδες θα εκλωθούν αρχικά στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και το βράδυ στο Ανατολικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στη Δυτική Ελλάδα θα ενταθούν, θα εκλωθούν καταιγίδες και τη νύχτα, αργά το βράδυ και κατά τη διάρκεια της νύχτας, θα βρέξει πρόσκαιρα και στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 6 με 7 μποφόρ στα Πελάγη, 8 στο Βόρειο Ιόνιο, το βράδυ αργά 8 και στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Βόρεια Ελλάδα έως 11 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 17 με 18. Στην Αττική σήμερα λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το απόγευμα προς το βράδυ θα βρέξει τοπικά κυρίως στα δυτικά και νότια του νομού. Νότιο-δυτική άνεμη 4 με 6 από το απόγευμα ενισχύονται στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 5 έως 17 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης επίσης συννεφιά παροδικά αυξημένη με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές. Άνεμη νότιο-δυτική 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 4 έως 11 βαθμούς. Την Τετάρτη βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκλωθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας, αλλά θα είναι περισσότερες και εντονότερες στη Δυτική Ελλάδα, τη Βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική, στα πελάγια δασί τους θα φτάνει και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο και έτσι θα αγγίξει στη Βόρεια Ελλάδα τους 13 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 16 με 17 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή αρκετές βροχές στη χώρα μας, πάλι όμως περισσότερες και εντονότερες θα είναι στη Δυτική Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο. Ωστόσο φαίνεται πως το Σάββατο θα έχουμε μια πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού, πρόσκαιρο σταμάτημα των βροχών. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο το Σάββατο. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Κοιτάξτε, εγώ το σκέφτηκα. Με δεδομένη αυτή την, την έξοδο από τα μέτρα των σκαφών έτσι, και την ένταξη των αυτοκινήτων, τη φέρα να βάλει προπέλα στα μάξι. Εγώ ήρθα με το φουσκωτό. Ήρθε με το φουσκωτό απ' έξω. Είσαι εδώ απέναντι, ή να βάλει αυτοκίνητο μια προπέλα. Να βάλει ρόδες. Ρόδες στη βάρκα. Ή ρόδες στη βάρκα, ναι. Ρόδες στη βάρκα, σε φέρα πλήρωση και βάρκα σου λέει. Μάλιστα. Τέλος πλοών είναι, όχι πλοίων. Θα μπει, παιδιά, είπαμε με το Υπουργείο Ναυτιλίας αυτό. Λέω, μην βιάζεσαι τορισμένη. Και μπορεί να είναι και χειρότερο. Θα μπει και θα έχει μάλλον μόνιμο χαρακτήρα. Όπως και στα αυτοκίνητα. Για τα αυτοκίνητα υπόθηκε χθες ότι ήταν μόνιμο. Ναι. Νομίζω ότι το ίδιο θα γίνει και με τα σκάφη. Μάλιστα. Απλώς θα γίνει μέσα από διαφορετική διαδικασία. Σε συνεργασία με τον αρμόδιο Υπουργείο. Είδες χθες βουλή, παρακολούθησες. Παρακολούθησα. Για βάλω έναν τίτλο έτσι. Τι να βάλω τίτλο, να βάλεις. Δηλαδή, παιδιά, είναι τραγικό αυτό το θέμα, έτσι. Σε μια στιγμή που όλοι μας, όλη η ελληνική κοινωνία αισθάνεται καταρακωμένη, πιεσμένη, πολύ, πιεσμένη αδύναμη, με δεκάδες προβλήματα, με ένα αίσθημα ανασφάλειας για το τι θα γίνει, ξέρετε, θα γίνει γιατί αύριο, δεν είναι πούμε, ότι γνωρίζουμε τι θα γίνει τον επόμενο χρόνο ή το μεθεπόμενο, έτσι. Έρχονται αυτά τα, όλα αυτά τα σκηνικά με τα Καλάσνικοφ, με τα γαζάκια, με να επιτείνουν αυτό το αίσθημα και από πάνω σπάνε και τα νεύρα ολωνών με τους βουλευτές όλων των κομμάτων. Να συγκρούονται. Να συγκρούονται. Δεν πειράζει να συγκρούονται. Σαν τα κοκόρια να συγκρούονται, έτσι. Να δηλαδή, συγκρούονται πολιτικά, να συγκρούονται. Απίστευτες, με αλληλοκατηγορίες, όχι εσείς είστε πίσω από την τρομοκρατία, όχι είστε εσείς πίσω από την τρομοκρατία, όχι ξεκινήσει από εκεί, όχι ξεκινήσει από εκεί. Καμία σοβαρή συζήτηση για το τι είναι αυτό το νέο κρούσμα βίας, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί, ποιο είναι το μήνυμα που στέλνει ο πολιτικός κλίμα διαμορφώνος, πολιτικό χρήμα, διαφάνεια. Δηλαδή είχαν δεκάδες θέματα να συζητήσουν με αφορμή όλο αυτό το σκηνικό των τελευταίων ημερών και αντί να πάνε προς τα εκεί, προς την ουσία δηλαδή, για μία ακόμη φορά εξαντλούνται σε απίστευτες κονταρομαχίες, κοκορομαχίες. Ναι, αυτό το πράγμα χωρίς περιεχόμενο πολύ. Έχεις την εντύπωση, λέγαμε νωρίτερα με τον Δημήτρη, ότι
Ο στόχος της συζήτησης δεν είναι να βγάλουμε ένα συμπέρασμα, να καταλήξουμε κάπου, ας πούμε, όχι, έχεις πολιτικές δυνάμεις. Ναι. Ενδιαφέρει ποιος θα κερδίσει τις εντυπώσεις. Ποιος θα κερδίσει επικοινωνιακά. Ποιος θα φανάξει περισσότερο και ποιος θα κερδίσει τις εντυπώσεις. Αντί δηλαδή, χθες συζητούσα ένα κάρο μέτρα. Έτσι. Ένα κάρο μέτρα που αφορούν μεγάλα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας. Τη ζωή του, των ανθρώπων δηλαδή. Και τη συζητούσαν και με τη διαδικασία τη πράξη. Το συζητούσαν, με τη διαδικασία του κατεπίγοντας. Ναι. Όλοι μαζί, ό,τι προλαβαίνουμε που λέμε. Έχουμε κάνει την εξαίρεση κανόνα και πάμε τώρα. Α, μπράβο. Λοιπόν. Και αντί να πούνε ρε παιδί μου ένα, δύο, τρία, τέσσερα συγκεκριμένα, όχι, υπάρχει αυτή η αντιπρόταση, όχι, να δούμε τούτο. Όχι, μήπως αλλάξουμε αυτό και ευνοηθεί κάποια κατηγορία που είναι δύσκολα πιεσμένη κτλ. Φάγαν τη μισή συνεδρίαση για το ποιο είναι περισσότερο τρομοκράτης από τον άλλο και ποιο είναι περισσότερο υπερασπιστής της δημοκρατίας από τον άλλον. Χωρίς κανένα ουσιαστικό περιεχόμενο ούτε για αυτό το κεφάλαιο, ούτε για αυτό το θέμα, δηλαδή ούτε για αυτή τη θεματολογία. Φαντάζομαι ότι ενώ όλα τα πολιτικά κόμματα θέλουν και είναι στην κατεύθυνση του να μην οξύνεται, ας πούμε, το περιβάλλον, να μην φτάσουμε σε ένα επίπεδο εμφυλιοπολεμικής σύγκρουσης, έτσι. Αντί να είναι σε αυτό που έλεγε νωρίτερα ο Δημήτρης. Δεν το διευκολύνουν αυτό το στόχο. Μέτωπο. Τελείωσε, παιδιά. Κανείς δεν είναι καταδικάζει. Η τρομοκρατία, στη γωνία, οι αρχές θα ψάξουν να βρουν τι έχει συμβεί και αν μπορούν να συλλάβουν τους ενόχους. Οι υπόλοιποι ασχολούμαστε με τα προβλήματα των πολιτών. Ακριβώς το αντίθετο. Ναι. Μα ακριβώς το αντίθετο. Μα έτσι, εδώ φτάνουμε στο σημείο το αυτονόητο στοιχείο, το να μιλήσει ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης με τον Πρωθυπουργό μετά από ένα τέτοιο περιστατικό. Να το θεωρούμε κάτι τρομερό που συνέβη και θα μπορεί να αλλάξει το πολιτικό κλίμα. Το αυτονόητο. Το αυτονόητο τώρα. Του πολιτικού συστήματος. Απόλυτη. Έτσι. Δεν έχει ξαναγίνει. Πάντως, κοίταξε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα πρόβλημα με το θέμα αυτό. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Και εμένα μου προκάλεσε μεγάλη έκπληξη η τοποθέτηση του κυρίου Γλέζου. Δεν περίμενα από έναν τόσο έμπειρο πολιτικά, με αγώνες κτλ. Και αγωνιστή, να κάνει τέτοια τοποθέτηση και να δημιουργήσει μια μεγάλη ένταση μέσα στη Βουλή. Αυτού του είδους η θέση του κυρίου Γλέζου. Οι τμήματα και των δύο πλευρών μιζάρουν πάνω σε αυτή την ιστορία. Από κάποιους άλλους συνιστώσεις, ακραίους κτλ. Μπορεί να περίμενε κανείς κάτι. Όχι από τον κύριο Γλέζου. Πάντως, στο πρώτο μισό της τοποθέτησης του κυρίου Γλέζου έχει ένα δίκιο. Δεν μπορεί κάθε φορά που γίνεται κάτι να καλείται να απολογηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν έμενε εκεί, θα διότι είναι το ίδιο που λες πώς το λέει αυτό. Ένα κλικ πιο πέρα, καταλαβαίνεις, και αυτό πυροδότησε την ένταση. Απ' την άλλη, όμως, το ένα κλικ πιο πέρα ακούγεται συνεχώς. Αυτό είναι πολύ σωστό που λες, Λίδα. Συμφωνώ απόλυτα. Αν έμενε στο πρώτο κομμάτι, νομίζω ότι τον δικαίωναν όλοι και θα έπαιρνε και το κλίμα μαζί του. Διότι έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οτιδήποτε γίνεται από το ανάβει ένα κουτί σπίρτα μέχρι πέφτει ένα πυροβολισμό, το πρώτο που σκέφτεσαι, ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει, έχει δημιουργήσει το κλίμα, το πολιτικό κλίμα, έτσι, έχει δημιουργήσει αυτή την αίσθηση. Αυτό τουλάχιστον το αποδείτε, τους αποδείτε. Τους καλύπτει ο ΣΥΡΙΖΑ, τους καλύπτει, όχι ότι δημιουργεί ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν λέει κανείς. Επομένως, λοιπόν, από την άλλη πλευρά, το ένα κλικ παραπάνω, θέλω να πω, έχει γίνει το κλικ παραπάνω που έκανε χθες ο κύριος Γλέζος και λέμε όλοι γιατί το έκανε και έβαλε φωτιά στο πολιτικό σκηνικό. Από την άλλη πλευρά, έχει ήδη γίνει. Έχει ήδη, ακριβώς. Ναι, δηλαδή, μία πλευρά εκμεταλλεύεται και επικοινωνιακά και η άλλη πλευρά. Mm-hmm. Μπαίνει και αυτή επίσης στο παιχνίδι. Ατυχώς, κατά τη γνώμη μου, ενώ δεν θα έπρεπε. Ενώ υπάρχουν πολύ σημαντικότερα. Καθένας σκέφτεται το κομματικό το ακροατήριο και αυτό όχι είναι. Η αυτό στάση είναι απέναντι στα πράγματα. Ναι, είναι η στάση του ενός απέναντι στον άλλον και όχι η στάση όλων απέναντι στην κοινωνία. Σε σχέση με την κοινωνία, όχι απέναντι. Δεν θα έπρεπε να είναι απέναντι στην κοινωνία. Και σε σχέση με τις ευθύνες που έχουν για την τύχη αυτής της χώρας, έτσι. Έτσι, ναι. Γνωστά και χιλιοϊπωμένα. Δυστυχώς παραμένουμε στα ίδια. Λοιπόν, καλά, εντάξει, μια ματιά σε εφημερίδες. Ναι. Για την Κάριστο που λέτε, το έχουμε υπόψη μας. Ναι. Ότι έχουν κλείσει εκεί σχολεία, υπηρεσίες κλπ. Για την εφορία, παιδιά. Για την παίρνουν τη ΔΟΗ από την Κάριστο. Και μάλιστα χθες το βράδυ έλεγαν ότι θα πήγαιναν να χτίσουν και την είσοδο στην συγκεκριμένη ΔΟΗ για να μην μπορέσουν να πάρουν τα χαρτιά να φύγουν. Και γίνεται τέλος πάντων μια μεγάλη ένταση στην Κάριστο. Λοιπόν, πάμε στον τύπο. Λάτε. Μακάρι να βρεθούμε σε μια φάση. Να μην χρειάζεται όχι να πηγαίνουμε στην εφορία, τα απόξω να περνάνε. Πολύ. Το λέω δηλαδή για να μπαίνουμε. Οι άνθρωποι στα νησιά και τα λοιπά έχουν πρόβλημα. Καμία συζήτηση και τα λοιπά. Αλλά η κατεύθυνση πρέπει να είναι από την πολιτεία. Είναι να διευκολύνει τον πολίτη να μην ξαναπατήσει ποτέ στην εφορία. Ναι, δεν έχει γίνει αυτό όμως. Και σου λέει ο άλλος τώρα, εγώ θα με αναγκάσει να πηγαίνω, ας πούμε, 30, 50, 100 χιλιόμετρα πιο πέρα για να πάρω ένα χαρτί, να ταλαιπωρούμε γιατί δεν έχει και εμπιστοσύνη στην υπηρεσία. Μπορεί να χρειαστεί να πας και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Φτιάξε το πρώτο σύστημα. Και επεφορίας που ήταν τύπου και επεφορίας. Δεν είχε φτιάξει και επεφορίας. Πρέπει να τα φτιάξουμε. Προς το παρόν διαλύθηκαν τα ΚΕΠ τα κανονικά. Τα κανονικά. Όντως, φόρτωσαν τόσες υπηρεσίες τα ΚΕΠ. Δηλαδή, έχουν γίνει και αυτά πια μέρος του δημοσίου κανονικά. Και ταυτόχρονα μειώθηκε το προσωπικό πάρα πολύ. Έτσι. Και ήταν πραγματικά κάτι λειτουργικό.
Ήταν πραγματικά ένας χώρος που έμπαινες και αισθανόσουν ανακούφιση. Παιδί μου, άμα το σκεφτείς καλά, θα πεις από... είναι η μοναδική μεγάλη, πραγματικά μεγάλη αλλαγή που έγινε τα τελευταία χρόνια. Τα ΚΕΠ, τάζησε ο πολίτης, το κατάλαβε στη ζωή του και ήταν θετικό. Έτσι. Ναι. Το μοναδικό, ψάξτε να βρούμε μια μεγάλη αλλαγή που την έζησε ο πολίτης, θα βρεις, τα ΚΕΠ. Στη λειτουργία του κράτους. Στη λειτουργία του κράτους και σε σχέση με τον πολίτη, λέω, δεν θα το βρεις. Και αυτό το κατάθεσαν δυσλειτουργικό και αυτό. Και το φόρτασαν να κάνουν δουλειές, το αφαιρέσανε κόσμο, το μπλοκάραν. Ακριβώς, και το μπλοκάραν. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι μια κατάσταση που τη ζούμε όλοι έτσι κι αλλιώς, οπότε ξέρουμε. Καθημερινή επανεμφάνιση Αντάρτικου πόλης. Πού στρέφονται οι έρευνες για την επίθεση κατά νου δου, σύγκρουση κυβέρνηση με ΣΥΡΙΖΑ. Πάει παντού να ξαναδιαμορφωθεί ένα κλιματάκι δικοματισμού. Έτσι. Σιγά 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 σύγκρουση. Τσούκου 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 τσούκου. Ο φόρος στο πετρέλαιο δεν έφερε τα αναμενόμενα. Έχει φέρει μόνο πλέον έσοδα 36 εκατομμύρια. Δεν θέλω να πιάσουν ένα δις. Και περιμένουμε, λέει Γενάρη ακόμα. Ράβε ξύλωνε στο φορολογικό. Συνταγογράφηση μετεμποδίων, προβλήματα και ταλαιπωρία. Το πολύ fast food προκαλεί άσθημα στα παιδιά. Εκτός ότι τα κάνει χοντρά, σαν γουρούνια. Γαλλοβρετανική συνεργασία κατά Ισλαμιστών ανταρτών στο Μάλι. Τσουκ και οι Γάλλοι στο Μάλι. Έχουμε γαλλικά συμφέροντα στην περιοχή. Ναι. Αυτό ως γνωστόν. Χαμένη στη μεταγραφή γράφει ο Παντελής ο Μπουκάλας. Η συνάντηση Σόιμπλε με Τσίπρα. Το μνημόνιο είναι ο μονόδρομος του Σόιμπλε. Όχι, δεν είναι ο μονόδρομος του άλλος. Χαιρετηθήκανε, φύγανε. Γνωστά. Ταλαιπωρία λόγω συγχώνευσης στον ΔΟΗ. Η Δημάρχα τα ψήφισε και τα εργασιακά και περάσανε 151. Το συνολικό πήρε 166. Πάμε στην Αυγή. Στη συνάντηση Τσίπρα-Σόιμπλε, νομίζω η είδηση είναι η συνάντηση. Αυτή καθ' αυτή. Δηλαδή δεν περίμενε κανείς να. Ούτε ο ένας ήθελε πριν, ούτε ο άλλος. Να βάλει στάση κάποιος από τους δύο. Έτσι, αλλά το γεγονός ότι έγινε συνάντηση, το γεγονός ότι ο Τσίπρας ανέπτυξε εκεί τις θέσεις του, μάλλον σαφώς και καθαρά. Έτσι, αυτό είναι η είδηση. Έτσι, νομίζω. Έτσι, αυτό είναι. Πριν από 6 μήνες, ο ένας δεν ήθελε να δει τον άλλον ούτε στα πέντε πεζοδρόμια. Ούτε ζωγραφιστό, ναι. Πριν από 6 μήνες κιόλας, η Γερμανία δεν είχε κανένα λόγο να το κάνει. Ναι. Δεν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα η Γερμανία, επειδή πάντα θέλει να γνωρίζει όπως κάθε μεγάλη χώρα, ποιος μπορεί να κάτσει απέναντί της στο ίδιο τραπέζι. Λέει, αφού να ξαναδούμε τι γίνεται. Κάποια στιγμή. Κι ο άλλος δεν ήθελε, αλλά τώρα θέλει. Πάντως τη συνάντηση τη ζήτησε ο κύριος Τσίπρας, όπως διευκρινίσει το Υπουργείο του Αρμόδιου, για ευνόητους λόγους. Ο οποίος από ό,τι μαθαίνω θέλει να δει και σήμερα τον κύριο Φούχτελ. Ναι, πίσω που εμφανίζεται στην Ελλάδα, τον κυνηγάνε. Πάντως ο κύριος Τσίπρας είχε ζητήσει να δει και άλλους Ευρωπαίους αξιωματούχους που είχαν έρθει στη χώρα μας. Και είχε πάρει αρνητική απάντηση. Όμως δεν είναι η πρώτη φορά που ζητούσε συνάντηση. Αλλάζει το κλίμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή από όλους είχε πάρει αρνητική απάντηση από όσους είχε ζητήσει συνάντηση. Πάμε στην Αυγή. Το μνημόνιο είναι νεκρό. Ο Αλέξης Τσίπρας προς το Σόιμπλε το είπε αυτό. Σε καλό κλίμα η συνάντηση του κυρίου Τσίπρα με τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών στο Βερολίνο, σύμφωνα και με τις δύο πλευρές. Σόιμπλε, το πρόγραμμα ανασυγκρότησης Ελλάδας είναι δουλειά ολόκληρης της κοινωνίας και όχι μόνο της κυβέρνησης. Θέμα κατοχικού δανείου και κατάθεση στο φοράκο και τη σήμερα πέραν τη λιτότητα από τον Τσίπρα, ο Σέμπλε δάγκωσε γρανίτη, διέγνωσε μετά τη συνάντηση το Focus. Νουδού Πασόκ Δημάρ. Γρανίτη, όχι γρανίτα. Γρανίτη, ναι. Ναι. Μπερδευόμαστε. Νουδού Πασόκ Δημάρ παρέδωσαν την εθνική κυριαρχία με την ψήφο του στη Βουλή. Ναι. Αυξήσεω 25,22 στα οικιακά τιμολόγια των οικοκυριών. Και το χτύπημα στα γραφεία τη Νουδού επικίνδυνη κλιμάκωση αδιέξοδων τρομοκρατικών ενεργειών. Άρωμα παρακρατική τρομοκρατία, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Ωραία. Ριζοσπάστηση σε εξοντοτικές αυξήσεις μέχρι και 25% στο ηλεκτρικό ρεύμα. Χαλήνωτη η αγριότητα της κυβερνητικής πολιτικής. Θα έχουμε αργότερα, πρέπει να σας πούμε εδώ τον εκπρόσωπο της ΔΕΗ, να το συζητήσουμε λιγάκι το θέμα. Όχι ότι πρόκειται να μειωθεί. Θα το συζητήσουμε, αλλά. Τι εννοεί η Νέα Δημοκρατία με τα άκρα. Γράφει εδώ ριζοσπάστηση που τον έπιασε ένα φόβο. Αύριο η πανοικοδομική απεργία, Ομοσπονδία Οικοδόμων. Παπαρίγα, ζούμε σε ένα σύστημα και σε μια περίοδο που έχουν κάθε συμφέρον ο λαός να μπει στο γύψο. Η νίκη. Για το λαό, αλλά σπάσει το χέρι του γιος μου και δεν είναι αυτό στο γύψο. Φέσια από ενίκεια. Τέσσερις τρόποι για να πάρετε τα λεφτά σας. Οδηγός για να σπράξετε τα χρήματά σας. Και νικήστε κι εσείς στις τράπεζες. Πώς δανειολήπτης έσβησε τα χρέη του κατά 70%. Τον τυχερό. Δεν είναι τυχερός ο άνθρωπος και το πάση πιθανότητα είναι απολύτως άφραγκος. Ναι, βέβαια. Το ματύχεις. Λοιπόν, τα νέα. Μέτωπο κατά του τρόμου. Όλα τα κόμματα καταδικάζουν τους τρομοκράτες παρά την έντονη αντιπαράθεση στη Βουλή. Τηλεφώνημα στον Πρωθυπουργό και από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Είτε φωτογραφία εφημερίδα, παιδιά. Κάνα λίγο zoom. Είναι το χωριό ΣΥΡΙΖΙΑΝΑ. Πυροβολημένη πυρακίδα 70 φορές. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το χωριό. Είναι αλήθεια. Παράλληλοι μονόλογοι Τσίπρα Σόιμπλε στο Βερολίνο. Τι θέλετε να κάνετε, παιδιά. Αγκαλιαστούν φιλαράκια να πούν τα βρήκαμε.
Προφανώς είπε ο ένας τη μία άποψη, ο άλλος την άλλη άποψη, χαιρετηθήκανε. Θα τα ξαναπούμε όταν γίνει κυβέρνηση. Λίστα Λαγκάρτ, νέα καρφιά από καπελέρι κατά Παπα Κωνσταντίνου. Δεν πήρα εγώ εντολή, σου λέει, για ψάξιμο. Εγώ πήρα έναν κατάλογο, σου λέει, τυπωμένο. Ούτε όλα τα στοιχεία μου δόκανε, ούτε μου είπανε ψάξε γενικώ. Ούτε στο πόσο ονόματα έχει ο κατάλογο αυτό, δεν συμφωνούμε. Ούτε ο ένας λέει 10, ο άλλος λέει 20. Ναι. Ναι. Βγάλε συμπέρασμα τώρα. Δεν υπάρχει αυτό που έχει συμβεί, παιδιά. Δηλαδή η απλή φυσιολογική κανονική διαδικασία. Μου ήρθε ένα στοιχείο. Το δίνω στην αρμόδια υπηρεσία. Ψάχνει η αρμόδια υπηρεσία. Και εγώ ως επιβλέπων ζητάω κάθε 15 μέρες, κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα, όποτε νομίζεις. Έλεγχο την εξέλιξη της ιστορίας. Δεν έγινε. Μόνο αυτό δεν έγινε. Όλα τα άλλα έχουν γίνει. Χαθήκανε CD, βγήκανε πολλά στικάκια, πήρανε καταλόγους, ο ένας δεν πήρε ο άλλος, ο ένας πήρε, έβγαλε αντίγραφο εδώ στον άλλον παραδίπλα κτλ. Αποτέλεσμα πάντως δεν υπήρξε από αυτήν την ιστορία. Να μαζέψουν κανένα φράγκο δηλαδή και να πιάσουν αυτούς που φοροδιαφεύγουν, δεν υπήρξε. Ηλεκτροσόκ με τις κρυφές αυξήσεις, μην ξεχνιόμαστε. Τζόντι Φώστερ, τους έκανε μια πλάκα πολύ ωραία χθες. Σούπερ. Περιμέναν όλοι να βγει να πει ότι είμαι λεσβία. Βγαίνει λοιπόν και λέει: θα νιώθω την ανάγκη, λέει, να δημόσια να παραδεχθώ κάτι. Για πρώτη φορά θα το πω δημόσια. Είπε στην άκρα από κάτω, ησυχία, τίποτα. Θέλω να σας πω ότι είμαι μόνη. Δεν έχω σχέση. Τελεία. Έγινε από κάτω. Καλή ηθοποιός. Πάμε στο Έθνος. Κατάθεση ρουκέτα για την επίθεση στη Νέα Δημοκρατία. Οι τρομοκράτες είχαν και μπαζούκας, αλλά δεν τα χρησιμοποίησαν. Δεν το ξέρουμε, ρε παιδιά. Προκύπτει, λέει, από μάρτυρα που ανέφερε ότι οι δράστες εκτός από Καλάζνικοφ είχαν μαζί τους και εκτοξευτή ρουκέτας. Δεν πρόλαβαν όμως να το χρησιμοποιήσουν. Τράβηξε πετρελαίο. Και το περάσαμε για εκτοξευτήρα. Έτσι λέει, ρε παιδιά, μαρτύρια. Ναι. Φόβη στην Ελλάδα για ανασυγκρότηση του Αντάρτικου Πόλεων. Ξεσκονίζουν τους φακέλους του επαναστατικού αγώνα έκτας όπλα. Υλικό κρίσιμη σημασία συγκεντρώνει την τρομοκρατική. Τη γλωσσία στο ΣΥΡΙΖΑ, απερίφραστη καταδίκη από Τσίπρα, παρακράτος βλέπει ο Μανώλης Γλέζος. Αλλά νέα στηρίχτη τη μεταρρυθμίση στην Ελλάδα, ο έμπλευρος Τσίπρα. Λάθος συνταγή η φορολογική καταιγίδα. Το πήκε η κυρία Λαγκάρτ και ένα άρθρο στη Wall Street Journal, σημαντικό επίσης. Μας πεις μεταλλίδα. Ναι, ναι. Συνένεση για τις αλλαγές, είπε ο κ. Παπαδήμος. Γιατί είναι στη συγκεκριμένη εφημερίδα. Και έτοιμος να γυρίσει όσοις στον Παναθηναϊκό. Αυτά. Λοιπόν, καλά λέει τώρα ένας φίλος. Ρε παιδιά, λέει, είχε αύριο πανοικοδομική απεργία. Δουλευόμαστε μεταξύ μας. Δεν δουλεύει κανένας οικοδόμος. Το κουκού έπεσε αυτά. Όχι, λέει, αφού λέει, πανοικοδομική απεργία. Δεν υπάρχει οικοδομή να δουλεύει σήμερα στον κόσμο, εδώ στην Ελλάδα. Έχει, πανοικοδομική ανεργία έχει. Εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ελεύθερος τύπος, συναγερμός στην ελληνική αστυνομία για νέο τρομοκρατικό χτύπημα. Οι αρχές φοβούνται κλιμάκωση της ένοπλης βίας. Οι ειδικοί της αντιτρομοκρατικής εκτιμούν ότι η επίθεση στα γραφεία της Νουδού είναι κίνηση υψηλού συμβολισμού και επίδειξη δύναμης για τη νέα γενιά τρομοκρατών. Σαμαράς, η δημοκρατία δεν τρομοκρατείται. Απέσυραν το άρθρο για τα πρόστιμα φωτιά στους επαγγελματίες μετά τη χθεσινή αποκάλυψη του Ελεύθερου Τύπου. Στο φως τα παιδιά πειραματόζονται των Ναζί. Δοκουμέντο τα βρέφη που θα δημιουργούσαν την αρία φυλή του Χίτλερ. Άνοιξαν τα σύνορα, φεύγουν και οι Κουβανοί. Πήρε μια απόφαση η κουβανική κυβέρνηση. Μειώθηκαν οι περιορισμοί. Ναι. Πάμε. Η εφημερίδα των συντακτών. Ποιος ωφελείται, οι σφαίρες κατά των γραφείων της Νέας Δημοκρατίας και ο πολιτικός ζόγος. Είναι ένα άρθρο της εφημερίδας. Συνάντηση των τριών αρχηγών για τη βία σήμερα 6 το απόγευμα. Πειρά κατά ΣΥΡΙΖΑ που μιλάει για παρακράτος. Έχει παρελθόν η τακτική της στοχοποίησης. Στον αέρα όμως, συμφωνία με τη Σίμενς. Θέλω να το πω, ας πούμε. Ποιος ωφελείται. Κοινωνία ωφελείται. Όχι, τελεία. Κανένας δεν ωφελείται. Ποιος ωφελείται. Δηλαδή, εμείς πρέπει να μιλάμε από την πλευρά του δημοσίου συμφέροντος και όχι από την πλευρά κανενός κόμματος. Αυτό θέλω να πω. Ωφελείται η κοινωνία. Όχι. Από αυτή την ενέργεια. Όχι. Έτσι. Δεν με απασχολεί κανένα. Και ουδής το μικροκομματικό. Ποιο κόμμα. Προφανώς τώρα, εκείνο το θέμα. Ουδής απασχολείται με αυτό. Και ουδέν ενδιαφέρει δηλαδή κιόλα. Για πάμε. Άλλα θέματα. Τα δίδακτρα όριμο φρούτο στα ΕΗ. Για τον Τζιμπρίλ, στείλτε μα στο αεροδρόμιο. Και ΔΕΗ από 17 έως 23% οι αυξήσεις στα νοικοκυριά. Αυτά λοιπόν. Κοινωνική πολιτική, ο επόμενος. Ωραία ερώτηση, πάμε στην επόμενη. Μιλία του Στουρνάρα στο ΙΟΔΕ. Ελευθεροτυπία, ο πόλεμος των 6 ημερών από τα Γκαζάκια και τις Μολότοφ στα Καλάζνικοφ. 9 σφαίρες στα γραφεία του Νουδού αλλάζουν την ατζέντα. Έντονη αντιπαράθεση Νουδού Βενιζέλου με ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ τα γραφεία, εδώ είναι οι έρευνες που γίνονταν κτλ. Πρόσκρουση στο τείχος του Βερολίνου, συνάντηση Σόιμπλε Τσίπρα. Ο ένας τίτλος είναι πρόσκρουση στο τείχος, ο άλλος είναι ο γρανίτης που το δαγκώσαμε, ας πούμε. Γρανίτη. Όχι γρανίτη. Μπερδεύτηκα. ΔΕΗ έως 24% για νοικοκυριά, 37% για ανέργους. Μεγαλύτερη από ό,τι είχε εκτιμηθεί είναι η αύξηση της τιμής του ρεύματος. Ναι. Αντισυνταγματική και αύξηση στα παράβολα. Πολύ ωραία. Μάλιστα. Δεν προλαβαίνουν τα δικαστήρια να εκδικάζουν
αντισυνταγματικότητας. Ναι. Σκαφάτη πρόκληση λένε οι εξημέρες. Η κυβέρνηση απεφάνθηκε ότι τα κότερα δεν είναι είδος για φόρο πολυτελείας. Την ώρα που το νέο φορολογικό κόβει και τα τελευταία ψίχουλα μισθωτών συνταξιούχων, το Υπουργείο Οικονομικών το σκέφτηκε καλύτερα και εξαίρεσε από τη φορολογία τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής. Εκείνο τον κατάλογο με τα κότερα στην Ολλανδία, λέω, βγάλα τα κρυόχη. Σφαίρες πάνω από την πολιτική, ρηπές στο καλάστικο στα γραφεία της Νουδού. Το Λιχτενστάιν. Μπράβο, σωστά. Όχι. Επομένως. Λέμε για κότερα, λέω. Ναι. Ναι. Με την ευκαιρία, λέω κι εγώ. Ευκαιρία ζωθήσει, ας πούμε, να θυμηθούμε και διάφορες άλλες λίστες. Τι λέει Δημήτρη. Αυτά. Μόνο. Μπεν Άφλεκ. Σαρώνει στα βραβεία. Ωραίος ηθοποιός. Η βραδινή. Αυθαίρετα παράταση μέχρι 31 Μαΐου. Δεν χρειάζεται η εφημερίδα, παιδιά. Σας το έχει πει ο Δημήτρης ο Λάπας εδώ και ένα μήνα. Ότι θα δώσουν παράταση, μην ανησυχείτε. Δεν είναι καμιά ανησυχία πάντως. Καμία. Ναι, γιατί δεν πατάει κανείς. Έτσι δεν πάει κανείς να δηλώσει. Είναι απλό. Ψηφίστηκα χθες στη Βουλή λοιπόν και διευκολύνσεις. Πάμε στη Δημοκρατία. Τρελές σφαίρες σε πλήρη εξέλιξη το σχέδιο εκτροπής για να διαλυθεί η Ελλάδα. Και οι κύκλοι που ζητούν ανομαλία έχει και τη θέση της εφημερίδα. Για Αντάρτικο Πόλης κάνουν λόγο στην αντιτρομοκρατική και παίρνουν μέτρα. Μάλιστα. Μάλιστα. Η Ελλάδα 10 σφαίρες μήνυμα στο Σαμαρά. Άνοιξε νέος κύκλος ανομαλίας γιατί μίλησαν τα Καλάζικοφ. Τρομοκρατικό χτύπημα από το παρακράτος. Μάλιστα. Του μίλησε λέει για όραμα, το απάντησε για λιτότητα. Εστία, άγραφοι κανόνες της πολιτικής, οι δηλώσεις Τσίπρα δυσφημούν την Ελλάδα. Τι είπε πάλι, ρε παιδί. Άμα το δεις, ας πούμε, και άμα το δεις και ηλικιακά. Εντάξει, ένας μεγάλος ηλικιακός άνθρωπος να σου μιλήσει πιο ορθολογικό, ρεαλιστικά, πείτε το όπως θέλετε. Ναι. Ένας πιο νέος άνθρωπος θα σου δώσει περισσότερο οραματικό στοιχείο. Δεν θέλει να... Ο ένας βλέπει ότι το μέρα μπαίνει, η μέρα βγαίνει και ο άλλος βλέπει τα χρόνια που έρχονται μπροστά. Για τι έλεγες. Λέει ότι οι άγραφοι κανόνες πολιτικής, οι δηλώσεις Τσίπρα δυσφημούν την Ελλάδα. Ποιες δηλώσεις. Αλλά είναι και ένα ευρύτερο ρεπορτάζ από ό,τι βλέπω. Δεν το λέει για τη Γερμανία. Γενικότερα. Γενικότερα για τη Βραζιλία, για διάφορα ταξίδια που έχει κάνει. Τα καταφέραμε μόνοι μας. Και αναφέρεται στο εσωτερικό μετά. Θα θυμίζω ότι υπήρχε πρωθυπουργός που κυκλοφορούσε και έλεγε ότι είμαστε ό,τι χειρότερο κυκλοφοράει στη Φίλιο. Δεν χρειαζόμαστε άλλους. Τεμπέληδες, κλέφτες, απαταιώνες. Έχουμε καθαρίσει εδώ και χρόνια τη δυσφήμισή μας. Την αυτοδυσφήμιση. Και επίσης και με τις πράξεις που έχουμε κάνει έτσι. Ελεύθερη ώρα. Προειδοποιητικές βολές κατά Σαμαρά από τρομοκρατία. Τραβεστή όμως, λέει η εφημερίδα που ξέρει από αυτά. Λήγει το Μάρτιο σύμφωνα και με την ελεύθερη ώρα της Κυριακής. Ο Σαμαράς λήγει το Μάρτιο. Έτσι. Και πώς συνδέονται όλα αυτά με την πτώση της κυβέρνησης Καραμαλή το 9. Παιδιά, ένα-ένα θα ρίχνετε μαζεμένα γιατί δεν προλαβαίνω. Είπα και εγώ. Λήγει ο Σαμαράς το Μάρτι, έτσι. Τι λήγει. Λήγει, παιδιά, τελειώνει. Έλειξε το προϊόν, έλειξε. Ο Σαμαράς λήγει, φεύγει. Υπάρχουν αυτές είναι οι προειδοποιητικές βολές που σου λέει: Κοίταξε, Γενάρη έχουμε. Το Μάρτι φεύγεις, ετοιμάσου. Ναι. Και όλα αυτά είναι συνδεδεμένα και στην με την πίεση της κυβέρνησης. Έχει ξεχαστεί. Ναι. Το 9, μάλιστα. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Συνεχίζουμε. Στην Εσπρέσο, απάτη με ρουβά. Αγωγή Κυπριακής εταιρείας για συναυλία που δεν έγινε. Ψάχνουν για το μάναζερ των διασύμων που έκανε τον deal. Αγωνία και για τη νέα περιπέτεια του ΛΕΠΑ. Μπήκε στο νοσοκομείο, εσπευσμένα, μετά τη ξαφνική αδιαθεσία. Η μισή Ελλάδα δεν μπορεί να βρει γιατρό του ΕΟΠΗ. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα σου, λέει. Και σχέδια αποσταθεροποίηση από πάνω οι σφαίρες στα γραφεία της Νουδού. Στο έλεος των Χάκερ, 850 εκατομμύρια υπολογιστές από κακόβουλο λογισμικό. Ναι. Αυτά και από εδώ. Παιδί που έχασε τη ζωή του 16 χρονών, στον Άρη. Ναι, ναι, φοβερό γεγονός. Και έχει, βλέπω ότι και πολλά μηνύματα για αυτό το παιδί από το πρωί. Ναι, ναι. Μάλιστα. Άκουσα πάμε. Καλά, λέει, εξαιρέθηκαν τα σκάφη αναψυχής από το φόρο πολυτελείας. Μα δεν έχουν πια τσίπα, λέει. Και εγώ που χρησιμοποιώ το αυτοκίνητό μου μόνο το Σαββατοκύριακο για καμιά βόλτα, λέει, πάρτα, πλήρωνε. Πάτησες. Βάλ του προπέλα. Βάλ του γύρω-γύρω μπαλόνια, να μοιάζει με φουσκωτό. Θα ξαναμπεί, είπαν, ρε παιδιά. Περιμένετε να δούμε τι θα φέρει το Υπουργείο Ναυτιλίας. Έτσι, μην μένουμε σε αυτό. Ρε παιδί, μα, αλλά, σε ορισμένα θέματα είσαι πολύ υπομονετικός. Πολύ υπομονετικός. Δεν είμαι υπομονετικός, το είπαν χθες. Να σου πω όμως, ρε Δημήτρη. Και θα έρθει χειρότερο στην πληροφορία. Ναι, από αυτό που πήγε να βάλει χθες στο τουρνάρα. Δεν αποκλείεται. Θα έρθει πολύ χειρότερο. Μα δεν αποκλείεται. Και θα πιάσει και τις βαρκούλες που έχει ο συνταξιούχος. Μπορούσε να το έχουν έτοιμο κι αυτό. Είναι σχεδιασμός όμως αυτό. Το κάνει το Υπουργείο Ναυτιλίας. Με συγχωρείς, όχι, είναι σχεδιασμός. Διότι εγώ περιμένω από έναν ο οποίος μετράει μέχρι το τελευταίο ευρώ από την πλευρά των εισοδημάτων, των συνταξιούχων, των μισθωτών κτλ. Να μετράει και από εκεί το τελευταίο ευρώ. Όλα. Και να έχει κάνει το σχέδιό του και να έχει πει. Πόσα σκάφη έχουμε, αδέρφια, από 6 μέτρα και πάνω, 10.000 όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Πόσα είναι από 6 μέχρι 10 μέτρα, τόσα. Πόσα είναι από 10 μέχρι 150 μέτρα, τόσα. Λοιπόν, τι περιμένω να βγάλω, βάλω τον υπολογισμό, έτοιμο, πάρτε το. Είτε ως Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, είτε ως
Συνεννοεί το ένα υπουργό με τον άλλο και το προχωρούν. Βγήκε, λέει, μετά από παρέμβαση του Υπουργείου του Εμπορική Ναυτιλία. Δεν είχα μιλήσει πριν. Αυτό μπήκε παρεπιπτόντω στην αναμπουμπούλα. Δεν είναι από τα προαπαιτούμενα. Το έχω σε μέσα και ούτε αρπάξω. Γιατί έτσι λειτουργεί το ελληνικό κράτο. Όχι, το αυτοκίνητα ήταν το προαπαιτούμενο. Ω μπουκαδόρο, έχετε του μπουκαδόρου. Το αυτοκίνητα ήταν προαπαιτούμενο. Όχι, ούτε στα αυτοκίνητα. Όχι, βέβαια. Στην αναμπουμπούλα όμω και το ένα δεν βγήκε το άλλο. Είδε κανένα μιλάει γι' αυτό, είδα μου στη Βουλή. Εγώ του είδα να μιλάνε για άλλα. Ο ένα να λέει εάν η τρομοκρατία είναι από αυτή την πλευρά και όλο για την άλλη. Δεν άκουσα κανένα να λέει παιδιά. Μήπως πλήττονται κάποια αυτοκίνητα. Μήπως τα αυτοκίνητα πρέπει να τα παραδώσουν όλοι. Μήπως πια τα αυτοκίνητα δεν έχουν την αξία ούτε καν του φόρου. Μήπως τα σπίτια. Δεν άκουσα κανένα να μιλάει για αυτά στη Βουλή. Είδα τα ψήφισαν όλοι, πέρασαν, τέλειωσε το θέμα. Όλοι, όσοι τα ψήφισαν. Όσοι αυτοί που τα ψήφισαν. Αγγελιοφόρος. Τα ψήφισαν. Αλλά ναι, αγγελιοφόρος. Αλλάζει σελίδα τα ΠΘΗ, το νέο Συμβούλιο Διοίκησης. Ο κύριος Ρίτσαρ Χάντερ, που είναι επικεφαλής του Ιδρύματος, τον άκουσα χθες να κάνει και δηλώσεις. Έχει και αυτό το χιούμορ, παιδί μου, το βρετανικό το. Το φλέγμα, λέει, δεν, οι πράξεις βίας, λέει, δεν χωράνε στο πανεπιστήμιο, θα πρέπει να φεθούν έξω από το πανεπιστήμιο. Εξάλλου, λέει, ο χώρος του πανεπιστήμιου είναι χώρος άσκησης του πνεύματος και όχι του σώματος. Την πράξη βίας, λέει, άσκηση του σώματος. Είμαστε αποφασισμένοι να κοιτάξουμε μπροστά, είπε ο άνθρωπος κτλ. Αγγελιοφόρος όμως ανακοινώνει, παιδιά, δυστυχώς, ότι αναστέλει την καθημερινή έντυπη έκδοσή του, συνεχίζει μόνο από τη διαδικτυακά και άλλη μια εφημερίδα έτσι με μακρά διαδρομή. Φεύγει από τα χέρια μας. Να πούμε καλή δύναμη στους συναδέλφους και καλή τύχη. Για να δούμε την Πελοπόννησο. Έρχονται νέα τέλη οβίδες. Προσέξτε. Πριν συνέλθει ο κόσμος, λέει, από την επιδρομή του 12 και τις τελευταίες δόσεις, καταφθάνει νέα δόση καυτής φορολογικής λάβας για τα ακίνητα. Αναμένεται νέος κύκλος. Ήδη στην Πάτρα, λέει, τα ακίνητα γίνανε φιάλτης. Μόνο στην Πάτρα. Στην Πάτρα. Ειδικό στην Πάτρα. Ενοικιαστές, λέει, το σκάνε νύχτα, παιδιά, και αφήνουν απλήρωτα τα πάντα. Παντού γίνεται αυτό. Ναι. Μόνο στην Πάτρα είναι. Η ημερησία οργή για φόρους ΔΕΗ. Βαρύ πλήγμα από το ακριβό ρεύμα, νέο χτύπημα στην αγορά αυτοκινήτων, κύμα σφοδρών αντιδράσεων από τους παραγωγικούς φορείς. Θα τους έχουμε εδώ όλους και τη ΔΕΗ και την αγορά αυτοκινήτων και τα φορολογικά θα δούμε. Και το πολιτικό προσωπικό θα αντιπροσωπευτεί σήμερα. Τη λεγόμενη αγορά αυτοκινήτων. Ακριβώς. Τη φερόμενη ως αγορά. Δεν είναι αυτό, αποκαλούμε. Τη φερόμενη ως αγορά. Δεν είμαι αντιλέσει την αγορά αυτοκινήτων, είναι αισιόδοξο μήνυμα. Δεν είναι σωστό. Πάμε στην αυτοκινήτων. Ανάβει το πράσινο φως στη δόση των 9,2 δις ευρώ. Ικανοποίηση για την ψήφιση του φορολογικού και τις αυξήσεις στη ΔΕΗ. Αναμένεται η απόφαση του Ταμείου Σταθερότητας. Κέρδος, κρίσιμες αποφάσεις σε κλίμα πολιτικής έντασης και βίας. Ανοίγει ο δρόμος για τη νέα δόση μετά την υπερψήφιση των προαπαιτούμενων. Χθες ο κύριος Τουρνάς, το έλεγα νωρίτερα, είπε στην συνέδευση στην κρατική τηλεόραση ότι ενημερώθηκε από το γραφείο μας, ας πούμε, στις Βρυξέλλες, ότι η εισήγηση του Euroworking Group προς το Eurogroup είναι θετική να πάρουμε τη δόση του Γενάρη. Ευχαριστούμε, αφεντικό. Ευχαριστούμε, αφεντικό. Να φέρει τη δόση. Φέρ τα λεφτά. Εξπρές και κλείνουμε υποστήριξη επενδύσεων 900 εκατομμυρίων από μικρομεσαίες. Και βελτίωση κλίματος ζητεί ο ΣΕΒ. Ο οποίος πήγε με στικάκι στον Πρωθυπουργό. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε. Τις προτάσεις του. Το είδα. Πήγε στικάκι. Προσέξτε, γιατί δεν μπερδέψουμε το άλλο και. Ναι, και έχουμε ιστορίες. Και μπορεί να σας φορολογήσει, όχι τίποτα. Παιδιά, τίποτα άλλο. Θα πάμε σε διάλειμμα. Και θα επιστρέψουμε να τα συζητήσουμε. Θα δούμε όλα. Πάμε, αλάτι. Πλάκωση για αστυνομία εδώ. Πλάκωση για τον Καραστεφάνη. Καλώς τον Καραστεφάνη. Τι έγινε, Δημήτρη. Καλημέρα. Καλά. Πολύ δουλειά αυτές τις μέρες. Ναι, και η σημερινή νύχτα, η χθεσινή νύχτα, τα ξημερώματα, ήταν όλα καλά. Δεν είχαμε ούτε μία επίθεση. Τίποτα. Απόλυτη ησυχία. Απόλυτη ηρεμία. Ούτε ληστεία σου λέει δεν είχε τίποτα. Τίποτα. Απολύτως. Να σας πω ότι. Μας έφυγαν όλοι. Σου λέει τώρα είναι αστυνομία έξω. Παρεπά μου. Μέχρι τις 4 η ώρα το πρωί τουλάχιστον κυκλοφορούσαν άνδρες της Δίας. Κάτι που δεν το είχαμε ξαναδεί. Μέχρι τις 4 το πρωί. 4 το πρωί και ίσως και κάτι παραπάνω. Ενώ υπάρχουν και μεικτά κλιμάκια της Ελλάς. Με τρομοκρατική, με Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. 16 κλιμάκια. Έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι. Κοστίζει τελικά. Κανένα νέο βγήκε τίποτα καινούριο.
Από τις έρευνες. Όχι, μόνο τα όπλα τότε είναι καθαρά. Το βγήκε στις 11 χθες το βράδυ, δηλαδή μετά από 16 ώρες περίπου. Αυτό που γράφετε ότι είχαν και μπαζούκας. Κοιτάξτε να δείτε, υπήρχε μια μαρτυρία μιας γυναίκας. Μιας γυναίκας η οποία είπε ότι είδε έναν άνδρα να έχει ένα πυροσωλήνα. Τώρα, αν μπορεί να ξεχωρίσει αυτή η γυναίκα, τι είναι ο πυροσωλήνας και τι είναι ο πυροσωλήνας. Φαίνεται. Επειδή είναι γυναίκα, το λες αυτό. Όχι, όχι, όχι. Και άντρας να είναι. Εγώ σου λέω ότι υπήρχε μια μαρτυρία γυναίκα. Γιατί το συνέδεσαι. Όχι, το συνέδεσαι. Με όλοι οι άντρες τους πυροσωλήνες. Από το μπαλκόνι του σπιτιού της. Δεν και μπερδεύει. Γιατί ένα άντρα θα μπορούσε να ξεχωρίσει. Ένα άντρα έχει περισσότερε πιθανότητε. Να μπορεί να ξεχωρίσει τα όπλα, όχι. Ναι. Δεν φαίνεται πάντως αξιόπιστη αυτή η μαρτυρία και γι' αυτό δεν είναι τόσο μεγάλη. Από τόση απόσταση, φαντάζομαι, από μόνη της. Λοιπόν, πάμε στο Μιχάλη τον Δεζέρα να μας δώσει λίγο το χρονικό. Θα πούμε μια καλημέρα και στον κύριο Γεροκατζή, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Που είναι εδώ. Καλημέρα, κύριε Γεροκατζή. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, για πάμε, Μιχάλη, έλα. Καλή σας ημέρα και πάλι από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στη Λεωφόρο Συγκρού. Αφού τα όπλα δεν μίλησαν, οι αστυνομικοί πλέον ρίχνουν όλες τις ελπίδες για τον εντοπισμό των δραστών που χθες τα ξημερώματα στις 3 επιτέθηκαν με 9 σφαίρες κατά το γραφείο της Νέας Δημοκρατίας, στις κάμερες διαχείρισης κυκλοφορίας και στις κάμερες των κλειστών κυκλωμάτων που υπάρχουν πέριξ του κτηρίου σε καταστήματα. Για την ώρα τουλάχιστον δεν έχει βγει κάτι χρήσιμο το οποίο τους βοηθάει στις έρευνές τους. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν να χτυπούν πόρτα-πόρτα εδώ στους γείτονες της περιοχής. Μήπως και είδαν, μήπως και άκουσαν κάτι το οποίο θα φανεί χρήσιμο για τις προσπάθειες των ερευνών τους. Ενώ έχουν δώσει και στην διάθεση του κοινού τον αριθμό 1964 της τρομοκρατικής υπηρεσίας, προκειμένου όσοι γνωρίζουν, όσοι ξέρουν και όσοι θέλουν να μιλήσουν, κρατώντας πάντα τα στοιχεία τους κρυφά, αν φοβούνται οτιδήποτε από τη στιγμή που θα δημοσιοποιήσουν, να δώσουν πληροφορίες. Το 1964. Οι αστυνομικοί κινούνται σε δολάνερα. Δεν έχουν βγάλει συμπέρασμα. Το χτύπημα ήταν με 9 σφαίρες. Έχουν βρεθεί 2. Ψάχνουν ακόμα 7 κάλικες. Αυτοί οι 7 κάλικες μπορεί να είναι σε απόσταση 1 με 2 χιλιόμετρων από το σημείο που χτύπησαν. Κανείς από τους κατοίκους τουλάχιστον δεν έχει ενημερώσει ή δεν έχει γίνει γνωστό σε εμάς ότι έχει βρεθεί κάποιος κάλικας. Όλα αυτά, παρότι φαίνεται να ήταν μια καλά οργανωμένη επιχείρηση, δείχνουν κάποια σημάδια αεραστεχνισμού, τα οποία ενδεχομένως θα φανούν χρήσιμα και αξιοποιήσιμα και ως αστυνομικούς. Καθώς η επιχείρηση έγινε σε πάρα πολύ λίγα δευτερόλεπτα, 60 με 90 διήρκησε. Αεραστεχνισμού, ρε Μιχάλη. Να σου πω κάτι. Δηλαδή, ορίστε. Αεραστεχνισμού λένε. Το λέω γιατί είναι άλλο πράγμα τώρα περάσει να πετάξει μια αγκαζάκι. Και είναι άλλο πράγμα να κουβαλάει Καλάζνικοφ και Μάγνου να στηθεί και να πυροβολήσει. Και να έχει οργανώσει όλη αυτή την επιχείρηση. Και να μαζεύει κάλικες και τα λοιπά. Ναι, πρέπει να το έχει οργανώσει, αλλά το θέμα είναι άλλο η οργάνωση στη θεωρία και άλλο η οργάνωση στην πράξη. Εκ του αποτελέσματος είδαμε από 9 κάλικες, τα οποία ήρθαν πεζοί στη γέφυρα απέναντι ακριβώς από τα γραφεία. Ήρθαν πεζοί με τα όπλα στα χέρια, είχαν χρόνο, είχαν χώρο, είχαν στόχο. Αποτέλεσμα δεν είχαν. Αυτό λοιπόν είναι ένα μεγάλο κενό το οποίο ενδεχομένως θα φανεί. Δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Πλήρως αξιοποιήσιμο από τους αστυνομικούς. Γιατί αν έχουν αφήσει στοιχεία, αυτά θα τα έχουν βρει αστυνομικοί. Ενδεχομένως να μην τα γνωρίζουμε εμείς για την ώρα, γιατί δεν βοηθάει στην προσπάθεια της επιχείρησης για τον εντοπισμό τους. Ναι. Υπάρχουν τα ενδεχόμενα, βέβαια, θα σας πει και ο Δημήτρης, να είναι οργανώσεις γνωστές πίσω από το χτύπημα, οι οποίες είχαν χαθεί. Δεν υπάρχει προκήρυξη, δεν έχει αναλάβει κανείς την ευθύνη. Πράγμα που σημαίνει ότι ο κύκλος είναι ανοιχτός, δεν έχει κλείσει και αναμένουμε να δούμε την εξέλιξη των ερευνών. Μάλιστα. Μα το αποτέλεσμα δεν θα μπορούσε να υπάρχει. Δηλαδή, από το αποτέλεσμα ήταν αυτό. Μα αποτέλεσμα, τι άλλο αποτέλεσμα ήταν. Μια συμβολική παρέμβαση, κίνηση, έτσι δεν είναι. Έχω την και εντύπωση. Τυχαία η μία σφαίρα να βρέθηκε εκεί που βρέθηκε. Μα τυχαία βρέθηκε. Να στόχευσαν πρώτα να βρέθηκε. Λοιπόν, ίσως και μετά να κλώτσε το όπλο. Μα αν το πας μόνο με την υλική ζημιά ότι δεν υπάρχει αποτέλεσμα, αυτό είναι λάθος. Διότι και στην Αμερικάνικη πρεσβεία, όπως θυμόμαστε, πέρσι χτύπησε πριν από 2007. Το 7 ήταν τόσα χρόνια. Χτύπησαν το θηρίο. Ήταν ένα τρομακτικό χτύπημα, έτσι. Στον καλύτερα φυλασσόμενο στόχο. Ναι, και, σε πήγαινε και σε άλλα χτυπήματα. Με συμβολικό χαρακτήρα. Δεν είναι ο στόχος. Μάγνουμ αξιολογείται, η ύπαρξη του Μάγνουμ. Κοίταξε να δείτε. Η Μάγνουμ υπήρχε και στη φωτογραφία που είχε στείλει η Σέχτα Επαναστατών μετά το χτύπημα στο δημοσιογράφο μαζί με τα 3 Καλάζνικοφ που είχε στη φωτογραφία. Το Μάγνουμ είναι καθαρό. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί πουθενά ούτε σε ληστεία, ούτε καν έχει πυροβολήσει άλλη φορά. Φαίνεται ότι ήταν ολοκένουργιο.
Το ίδιο και το Καλάσνικοφ. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί ούτε σε τρομοκρατική ενέργεια, ούτε σε άλλη εγκληματική πράξη. Μάλιστα. Αυτό είναι που προβληματίζει. Είναι και τόσα πολλά, παιδιά. Οι κακοποιοί, πάση φύση, έχουν τόσα πολλά όπλα πια. Τώρα χρησιμοποιούν ανά πάση στιγμή άλλο. Και υπάρχει μια σύγκριση με τα όπλα που βρέθηκαν στις 18 Νοέμβρη του 2011 στην Πανεπιστημίου Πόλη, που ήταν όλα καινούρια και καθαρά, χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα ότι είναι πυρήνες φωτιάς ή υπολείμματα των πυρήνων της φωτιάς. Οι αστυνομικοί ήλπιζαν ότι η βαλιστική θα δείξει κάτι που να τους ξεκινήσει, να τους δώσει μια αρχή για τις έρευνες, παιδιά. Mm-hmm. Τώρα που είναι καθαρά τα όπλα, θα στηριχτούν μόνο στο βίντεο που υπάρχει, γιατί υπάρχουν καθαρά βίντεο, παιδιά. Καθαρά. Γιατί αν δείτε το κτίριο της Νέας Δημοκρατίας. Φαντάζομαι αυτό θα είναι το κλειδί. Η ανάληψη είναι. Αυτό είναι το δεδομένο. Δηλαδή έχουμε τώρα δύο χτυπήματα που είναι χωρίς. Έτσι. Έχουμε αυτό στον κύριο Κεδίκογλου, τον αδερφό του κυβερνητικού εκπροσώπου, και το χθεσινό. Περιμένουν. Αν υποτεθεί ότι είναι από τους ίδιους. Ναι, αλλά συνήθως. Κάνουμε αυτή την υπόθεση τώρα ότι έχουμε μια κλιμάκωση και ένα σχέδιο που εξελίσσεται. Όταν ανοίγει ένας κύκλος σύμφωνα με τους αστυνομικούς, περιμένουν να γίνουν 2 έως 4 χτυπήματα για να αναλάβει κάποιος την ευθύνη. Αυτό δείχνει ιστορία. Γιατί όταν μιλάμε για τρομοκρατικό χτύπημα, σοβαρό τρομοκρατικό χτύπημα, γιατί έτσι θεωρείται τυφλό χτύπημα στον κύριο Κεδίκογλου, τρομοκρατικό, το ίδιο και χθες. Εκτιμούν λοιπόν ότι έχει ανοίξει ένας κύκλος. Και αυτό θα το δείξει και η προκήρυξη. Αν έρθει τώρα η προκήρυξη και είναι διαφορετική η τρομοκρατική οργάνωση μία από την άλλη, ίσως να χαλαρώσουν και λιγάκι. Δεν πάει και λέει ένας τίποτα μπράβη της νύχτας λόγω της αύξησης του φόρου πολυτελείας στα αυτοκίνητα, επειδή έχουν λίγο μεγάλα, ας πούμε, και τα λοιπά, και επειδή και κάτι μαγαζιά γύρω-γύρω. Πάντως αυτό που είπε ο Μιχάλης εχθές, επειδή το βελενιακές του Καλάσνικοφ είναι περίπου 1500 μέτρα, όχι δραστικό, δραστικό είναι γύρω στα 600, δηλαδή θα μπορούσε να σκοτώσει και άνθρωπο, και διαπερνά μέχρι και 12 χιλιοστά η σφαίρα. Και δεν ήταν αλεξίσφαιρο, τίποτα. Ναι, ήταν απλώς διπλά τζάμπα. Ναι, ήταν διπλά τζάμπα. Λοιπόν, να σας πω ότι έψαχναν τις βολίδες. Ναι. Δεν βρήκανε καμία βολίδα. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο το να βρεις. Και γενικότερα. Από τις 9 κάλικες ψάχναν τις βολίδες. Τις 7 βολίδες που ίσως πήγαν. Αυτές πήγαν στον αέρα, ούτως ή άλλως. Αν χτυπούσαν στο κτίριο, θα μπορούσε να. Πάντως, όπως και τώρα το θέμα. Χθες, σας είπα και πάλι, αποφασίστηκε μετά από συσκέψεις να υπάρχουν ολονύχτιες περιπολίες, γενικότερα να υπάρχει αστυνομική παρουσία σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Αυτό πάντως υποτίθεται ότι είχε συμβεί, και εγώ ήθελα να ξεκινήσω από αυτό με τον κύριο Γεωργάτζη. Είχε συμβεί και τις προηγούμενες μέρες. Η αστυνομία αυτό είχε πει, ότι λαμβάνει έκτακτα μέτρα για πιθανούς και απίθανους στόχους. Ενώ πριν το χτύπημα από αυτό στη Νέα Δημοκρατία, στο κτίριο. Ναι, γιατί είχε προηγηθεί και. Έτσι δεν είναι, είχαν προηγηθεί χτυπήματα. Συγκροτήθηκαν ειδικές ομάδες, παιδιά, γι' αυτό σας το λέω συνέχεια. Μεικτές ομάδες, και έπρεπε να βρουν αλεξίσφαιρα, φακούς, έπρεπε να βρουν εξοπλισμό. Είναι 16 μεικτές ομάδες με τρομοκρατική, εθνική υπηρεσία πληροφοριών, όπκε. Γενικότερα θα είναι. Πολλοί, πώς να το πω, οι άνθρωποι αυτοί είναι του δρόμου. Ναι, ναι. Δεν έχουν πάρει απλώς δύο αστυνομικούς. Και τους βγάλαν έξω, είναι, τη δουλειά που λένε. Κύριε Γεωργατζή, τι λέτε? Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στους τηλεθεατές σας. Καλημέρα. Είστε καλά. Ήθελα να τοποθετηθώ ξεκινώντας για πράγματα που έχουμε ξανακουβεντιάσει. Κύριε Γεωργατζή, κύριε οικονόμου, η βία πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους. Δεν ξεχωρίζει ποιότητες, ούτε κόμματα, ούτε επαγγελματικούς χώρους. Σκοτώνει, έρχεται από το πουθενά, από το μηδέν, και θέλει να μηδενίσει. Τα λέμε αυτά πολλά χρόνια. Δυστυχώς δεν γίνονται κατανοητά. Δεν βάζουν μυαλό οι πολιτικοί, θέλετε να πείτε? Γιατί επαναλαμβάνουν τα ίδια όπως και στο παρελθόν. Και επειδή έχουμε ζήσει μερικές δεκαετίες με βία και με τρομοκρατία στην Ελλάδα, και σκληρή τρομοκρατία, οι πολιτικοί μας δεν έβαλαν μυαλό, ούτε διδάχτηκαν από ό,τι βλέπω, κύριε Γεωργατζή. Έχουμε τόσα χρόνια που φωνάζουμε, και μιλάω σαν εκπρόσωπος των συναδέλφων των εργαζομένων. Εδώ στο κανάλι σας τα έχουμε ξαναπεί και σε άλλα κανάλια. Δυστυχώς ερχόμαστε στο σήμερα και συζητάμε πράγματα που έπρεπε να έχουν λυθεί τα προηγούμενα χρόνια. Κλείνω με την παρένθεση αυτή και λέω και για τα κόμματα που αναφερθήκατε, ότι έχουν τα κόμματα παιδεία σύγκρουσης και αντιπαράθεσης. Πάρα πολλά. Δόξα τω Θεώ. Το γήπεδο είναι μεγάλο. Έτσι. Ας αφήσουν στην ατζέντα αυτή την ασφάλεια, ας τη βγάλουν από το πεδίο της σύγκρουσης. Ας αφήσουν την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Και εκτιμώ ότι οι συνάδελφοί μου κάνουν στο μέτρο που μπορούμε να ρωτήσω, τη δουλειά μας. Επειδή το έχετε ξαναπεί, κύριε Γεωργατζή, εκτιμάτε ότι το γεγονός ότι δεν συλλαμβάνονται η τρομοκρατία, ας πούμε, ή η νέα της γενιά, γιατί η προηγούμενη υποτίθεται ότι λήξαμε με αυτήν. Λέω, εν πάση περιπτώσει, ότι δεν αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους φαινόμενα έχει να κάνει με το πώς η πολιτεία, η πολιτική δηλαδή, και η διοίκηση αντιμετωπίζει την αστυνομία και το έργο της. Δηλαδή, όταν λέτε να αφήσουν την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της, τι εννοείτε?
αυτό που είπα ξεκάθαρα, ότι έχουν τα κόμματα άλλα παιδεία σύγκρουσης. Θα βρείτε και τον τρομοκράτη, άμα μας πιάσετε όλους. Θέλω να πω τι να κάνουν. Τα κόμματα συγκρούνται. Λένε, ας πούμε, ότι όχι, εσύ φταίς που αναπτύσσετε την τρομοκρατία. Λέει το άλλο κόμμα, όχι, εσύ από πίσω. Λέει αυτό το κόμμα. Παρεμβαίνει όχι, δηλαδή και αναστέλλει. Πώς παρεμβαίνει, μπράβο, ακριβώς τη δουλειά του αστυνομικού, τι δεν κάνει ή τι δεν βοηθάει ή τι εμποδίζει η πολιτεία και οι πολιτικές δυνάμεις, ώστε η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά της και πολλές φορές ευνηδιάζεται, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, και πιάνεται στα πράσινα. Δεν είπα αυτό στη συγκεκριμένη φάση. Είπα ότι πρέπει να βγουν τα θέματα της ασφάλειας και της ομαλής κοινωνικής ζωής των συμπολιτών μας από τα πεδία της σύγκρουσης. Αυτό που βλέπετε το τελευταίο καιρό. Άλλο είναι αυτό. Πρέπει λοιπόν διαχρονικά, έχουμε πει, να βρεθούν κάποιες χρυσές τομές. Δεν μπορεί κάποιος να λέει η αστυνομία κάνει αυτό που θέλω εγώ ή κάνει αυτό που δεν θέλω εγώ. Η αστυνομία έχει ένα ρόλο. Το ρόλο αυτό εμείς τον υπηρετούμε και θέλουμε να επιβεβαιωνόμαστε όταν κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Όταν δεν την κάνουμε καλά, υπάρχουν θεσμικοί κανόνες μέσα στους οποίους κινούμαστε. Και εκεί να εγκληθούμε. Πάντως η αστυνομία τον τελευταίο καιρό έχει δείξει αποτελέσματα, κύριε Γιουργατζή, και πρέπει να το πείτε αυτό. Έχει λειτουργήσει σωστά και επιχειρησιακά και στο οργανωμένο έγκλημα και στο μικρό έγκλημα της καθημερινότητας που ο πολίτης ανησυχεί. Υπάρχουν αποτελέσματα. Κύριε Οικονόμου, αυτή επομένως, είναι η αλήθεια. Επομένως, θέλω να πω ότι η δουλειά σας γίνεται. Γιατί αυτή το λέτε αυτό και το ανεβάζετε τώρα τόσο πολύ. Μήπως ένα ειδικό χώρο της τρομοκρατίας εκεί δεν σας αφήνουν να κάνετε, γιατί στα υπόλοιπα βλέπω, δόξα τω Θεώ, καλά πάει η αστυνομία. Μισό λεπτό. Δεν είπα δεν μας αφήνουν να κάνουμε τη δουλειά μας. Ήμουνα πολύ προσεκτικός σε αυτό που είπα. Η αστυνομία προσφέρει. Είναι παλιά συζήτηση αυτή. Πολύ παλιά συζήτηση. Χρόνια έχει κάνει. Εγώ από χρόνια. Τότε που θυμάμαι, εδώ και 25 χρόνια που συζητάμε για αυτά τα θέματα, πρέπει να αποφασίσουμε τι αστυνομία θέλουμε. Μα είναι συζήτηση αυτή. Μια αστυνομία κάνει τη δουλειά της θέλουμε. Αυτό είναι θέμα των πολιτικών μας. Αν θέλουν να μπουν σε κανόνες διακομματικούς, πολυκομματικούς κτλ. Γιατί βλέπετε ότι έχουμε να συζητάμε και σήμερα με όλα τα μύρια προβλήματα, εάν το μάρμαρο είναι κάτι που χρησιμοποιείται στο σπίτι ή είναι αυτό που χρησιμοποιείται εναντίον μας. Δεν είναι συζήτηση αυτή. Δηλαδή, ειλικρινά, εδώ που φτάσαμε, δεν μπορεί να λέμε ότι το μπουκάλι που φτιάχνουμε τη Μολότοφ σε συγκεκριμένο χώρο είναι κάτι για να το χρησιμοποιούμε στο σπίτι μας. Αυτό θέλω να πω. Και το λέω απερίφραστα. Πρέπει λοιπόν τα πολιτικά κόμματα να συνεννοηθούν. Εκεί αναφέρθηκα και είπα να μας αφήσουν να κάνουμε τη δουλειά μας. Η αστυνομία ξέρει να κάνει τη δουλειά της. Και το λέτε κι εσείς και το λέει και ο κόσμος. Έχουμε επιβεβαιωθεί σε πάρα πολλά πράγματα. Ας αφήσουν λοιπόν αυτές τις συγκρούσεις. Ναι, εντάξει, σωστό είναι αυτό που λέτε γενικά. Αλλά επειδή το θέμα της ασφάλειας δεν είναι ένα πολιτικό θέμα. Δηλαδή, ο ένας αντιμετωπίζει το ζήτημα αυτό με την άποψη ότι, ξέρετε, παιδιά, πρέπει πίσω από κάθε έναν πολίτη να έχει ένα αστυνομικό. Ή να είμαστε, ας πούμε, οι πολίτες χωρίς δικαιώματα και ανά πάσα στιγμή η αστυνομία να παρεμβαίνει, να συλλαμβάνει, να ερευνά, να κάνει, να ράνει, να κάνει προληπτικές συλλήψεις κτλ. Η μία λέω άποψη μπορεί να είναι αυτή. Μπορεί να μην υπάρχει αυτή η άποψη, τη λέω ως άποψη. Η άλλη άποψη είναι, παιδιά, χαλαρά. Και άμα μας τύχει τίποτα, το αντιμετωπίζουμε. Θέλω να πω, είναι πολύ δεδομένο τι έχετε να κάνετε. Μην απαντήστε, κύριε Γιουργατζή. Να πάρουμε το διάλειμμα και να μας περιμένει και ο κύριε Γιουργατζή. Θα συνεχίσουμε για 3, 4, 5 λεπτά ακόμα. Ελάτε.